Γεια Χαραμπακές. Γεια σας. Καλησπέρα. Έλα ομαδάρα μας, Ολυμπιακός. Πού? Τετάρτη. Έχω εκεί το μυαλό μου, αλλά θα πούμε πρώτα τι έγινε στο ίδιο, ε. Περίπατος εκεί. Δεν έχουμε πει θα τα πηγαίνουμε ημερολογιακά. Δεν περνάνε ημέρες, ρε παιδιά. Και τι να κάνουμε τώρα, αφού προηγούνται άλλα. Ωραία. Υγιεινός περίπατος, Άκη. Εσύ ήσουνα και εκεί, το είδες και από κοντά. Μια χαρά, ο κόσμος ήταν έτσι όπως έπρεπε, η ομάδα... Τι εννοείς, ο κόσμος. Θα πάμε στον κόσμο, η ομάδα, παρόλο το rotation, έριξε 4 γκολ. Περίπατος, ο Ρελαντή. Καμπιάσο μορφή. Ναι, μορφή. Δηλαδή εγώ αυτό είδα. Και τσόρια. Ναι, βλέπεις ένα παίχτη όμως ο οποίος είναι 35 χρονών και δεν σταματάει από την αρχή μέχρι το τέλος. Και έβαλε και γκολάρα. Βέβαια. Πρέπει να μείνουμε πολύ στη συμπεριφορά του κόσμου, η οποία ήταν υποδειγματική. Εννοούμε από αυτά τα μεμπτά που τώρα τελευταία λογίζονται ως μεμπτά, κάτι καπνογόνα, κάτι τέτοια, το κατάλαβε ο κόσμος ότι μας περιμένουν στη γωνία και η συμπεριφορά του ήταν υποδειγματική. Φωνή, Τάκη, και εδώ που τα λέμε κιόλας, και στην Ευρώπη που κάνουμε, προσωπική μου άποψη, δεν μ' αρέσουν τα καπνογόνα τα πολλά. Εντάξει, ήταν κάποια εποχή ναι, παλιά. Όταν τώρα, ήταν στην εποχή, καταρχήν τα καπνογόνα τα έχουν όσοι δεν έχουν κόσμο να δείξουν από πίσω. Ναι, να έχει τον καπνό, να λένε ότι είναι 10.000 πίσω και να σβήνουν τα καπνογόνα καμία κοσαριά. Να μην φέρετε κόσμο. Εμείς θέλουμε να έχουμε τον παλμό μας, να φέρουμε τον παλμό μας. Έτσι. Όπως και αύριο πρέπει να γίνει αυτό. Ναι, και αύριο είναι, τα έχουν γνώσει φύλακες και το λέω εδώ για τους φίλους του Ολυμπιακού να μην ανησυχούν. Είναι... Ποτέ πια το Καραϊσκάκι άδειο. Ποτέ. Μας με τιμωρία. Πάρα πολύ. Μας έχει στοιχήσει γιατί προσέχουμε, αλλά δεν περιμέναμε τώρα και αυτό το κάθε επιταγή και της κάθε εκπομπής να τιμωρούμαστε εμείς. Έτσι. Δεν πρόκειται να μας πιάσουν κορόιδο, να μην ανησυχούν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν πρόκειται να παρεκτραπεί κανείς. Ούτε αύριο, ούτε και στα επόμενα παιχνίδια. Το Καραϊσκάκι δεν πρόκειται να κλείσει ούτε ένα δευτερόλεπτο πλέον. Ναι, είναι αμαρτία τώρα. Και για αυτούς που έχουν δώσει τα 22.000 διαρκές που έχουν αγοράσει και για αυτούς που θέλουν τους άλλους να πάνε πάρουν το εισιτήριο να πούνε στον αγώνα. Για όλο τον κόσμο είναι. Χώρια που και η ίδια ομάδα και... παθαίνει ζημιά. Γιατί αν δεν τα έχει τα έσοδα, δεν μπορεί να κάνει και δουλειά. Και στην τηλεόραση να το, που το βλέπουν στάδια στην τηλεόραση ξενερώνε. Σου λέει τι είναι τώρα με τα τσιμέντα. Μετά, τι είχαμε, Τάκη μου, μεσολάβησε... Χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση τι έγινε στο μπάσκετ. Νίκης Ολυμπιακός πολύ άνετα, 73-63. Εγώ θα πω μπράβο και στους προπονητές, στο Σφαιρόπουλο κατά πρώτο λόγο και μετά οπωσδήποτε και στον Ντόμιτς και για τη δουλειά που έχουν κάνει, δηλαδή είναι... Αυτό που έχει γίνει μια ομάδα με άμυνα και αυτά, όλοι οι παίκτες έχουν προσαρμοστεί και σιγά σιγά όταν θα πάψουν και οι τραυματισμοί να υπάρχουν Ολυμπιακός και περνώντας ο χρόνος ακόμα πιο πολύ θα, η ομάδα θα είναι πιο καλή. Μπράβο, μόνο αυτό, μπράβο στους προπονητές, μπράβο στους παίκτες που τους ακούνε, μπράβο γιατί είναι όλα τους καλά παιδιά, μπράβο στον Πρίντεζη, στον Μάτζαρη, στο Βασίλη Σπανούλη που είναι συνέχεια κοντά στην ομάδα, αν και τραυματίας. Στη διοίκηση επίσης. Στη διοίκηση που φρόντισε να πάρει ένα παιχταρά στη θέση του πολύ μεγάλου άτυχου του Γιάνγκ. Το James. Ποιο? James λέγεται ο καινούργιος. Ο γνωστός, όχι, άλλος. Άλλο James Bond και άλλο James. Το LeBron εννοούσα εκεί. Στην έφερα. Εγώ πήγα κατευθείαν στην κατασκευή. Λοιπόν, μπράβο στη διοίκηση του Ολυμπιακού που φρόντισε η ομάδα μας να ενισχυθεί. Ήξερε το LeBron. Ναι. Αγόρι. Και πού να έρθωσαι και Αμερική, δηλαδή, και μας είχες βάλει τα γυαλιά. Πλάκα κάνεις. Θα πάμε φέτος. Ναι, όλα. Λοιπόν, Las Vegas. Εξαιρετική εμφάνιση. Τώρα παίζουμε την Κυριακή. Να πω κάτι άλλο. Να πω κάτι άλλο. Που ήρθαν, μισό λεπτό. Ναι, πες. Οι απουσίες βοηθήσανε και να φανεί Ολυμπιακός, Ολυμπιακός βέβαια, να φανεί η δουλειά του Σφαιρόπουλου. Μπράβο, αυτό είπα. Και
υπάρχουν παίχτες που δεν θα παίρνανε αν ήταν οι άλλοι στα καλά τους, δεν θα παίρνανε τόσο χρόνο συμμετοχής και αποδείξανε ότι μπορούν να σταθούν στον Ολυμπιακό. Αυτό γίνεται και μέσω της ανάγκης, έτσι, άσχετα που ο Σφαιρόπουλος τους είχε προετοιμάσει. Ναι. Μπορεί να του είχε προετοιμάσει να παίζουν 2-3 λεπτά το παιχνίδι, ας πούμε. Ναι, ναι. Έτσι, σύνολο. Και παραπάνω γιατί κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν και στην Εθνική, έτσι. Γι' αυτό ναι. Και ακόμα και ο Λοντζέσκι που χτύπησε εκείνη από την κούραση που είχε στην Εθνική. Βέβαια, βέβαια. Εντάξει, μα φαίνεται όσοι παίκτες, όσοι παίξαν το καλοκαίρι βγάζουν προβλήματα. Σε όλες τις ομάδες, έτσι. Όσοι παίξαν. Σε εμά, εμένα το. Με τις εθνικές τους. Ναι, μα το βλέπουμε και στατιστικά, ρετάκι μου. Εντάξει, ωραία. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στον όμιλο και θα είναι πρώτος μέχρι την επόμενη φάση της Ευρωλίγας. Θα έρθει αυτός ο παίκτης που πήραν οι πρόεδροι, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Με τη συγκατάθεση βέβαια του Σφαιρόπουλου, έτσι. Λοιπόν, ο κόσμος ήταν καταπληκτικός και χτες, 8.000 Ολυμπιακοί, 7 με 8 περίπου. Να μην λέμε ψέματα εμείς, δεν λέμε ποτέ εμείς. Σε ένα διάφορο παιχνίδι δεν είναι κανένα, αλλά δεν είναι μικρής βαθμολογικής σημασίας, να το πούμε. Ναι. Για μας όμως είχε άκη μου, γιατί εγώ ήθελα, δηλαδή αυτή η ήττα που κάναμε τότε, ήτανε... Ήτανε και μικρή τάση που έχεις και μεταφορικό μέσο. Πολύ ήτανε και απεργία χθες, δεν ήτανε... Ναι, πώς δεν ήταν, βέβαια. Ωραία, λοιπόν, τώρα πάμε λίγο αύριο. Όχι αύριο, μεθαύριο. Μια που πάμε στο μπάσκετ, μπορεί να τελειώνουμε. Όχι να τελειώνουμε. Το μπάσκετ να πούμε ότι παίζουμε την Κυριακή με την ΝΑΕΚ. Ναι, να μην πάμε αύριο πρώτα. Με τα αθλήματα, λέω. Θέλω να πάμε Κυριακή με γυρίσει πίσω μια μέρα. Αυτό μου κάνει. Θα πηγαίνουμε τώρα Αμερική και να είναι Παρασκευή εδώ, Κυριακή εκεί, τη διάλογο είναι. Τέλος πάντων, αύριο παίζουμε στην Κομοτονή με τη. Θα κερδίσουμε εκεί. Πάμε για με τον Παθρακικό. Ναι, για τη 13η Σερήνικη. Γιατί το 10η σημεία. Ναι, 13η. Λοιπόν, και στις 9 η ώρα παίζουμε με τους πελάτες στο Ρέντι, στο Βόλιο Αντρών. Δηλαδή, πριν ακόμα τελειώσει ο αγώνας, μάλλον με το που τελειώσει ο αγώνας, στο Ρέντι θα αρχίσει ο αγώνας του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Κοιτάξτε να δείτε, θέλει προσοχή αυτό το παιχνίδι πάλι. Εμείς μιλάμε το τι θα κάνει η ομάδα, είναι δικιά της δουλειά. Ξέρει πολύ καλά τι θα κάνει η ομάδα. Εμείς μιλάμε για την εξέδρα, έτσι πάντα. Πάντα. Πριν θα έχει γίνει ένα παιχνίδι το οποίο παίζουν τα κορίτσια μας στο Πανελλήνιο, Εκεί στη Στρούγκα. Ναι, βόλεϊ. Εκεί πάνε και φτύνονται και οι κοπέλες παθαίνουν AIDS. Βόλεϊ. Δηλαδή πάνε μετά στο γιατρό για να μην πάθουν AIDS. Παίζουν βόλεϊ. Έτσι, το τμήμα του γυναικείου βόλεϊ παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ενδεχομένως εκεί που αυτοί να κάνουν τίποτα ασκήσεις, να κάνουν τίποτα καραγκιουζιλίκια. Ναι, ως συνήθως. Όποιοι τα δουν στην τηλεόραση δεν είναι ανάγκη να κάνουν τα ίδια. Εμείς είμαστε Ολυμπιακοί, είμαστε. Αυτά τα κάνουν όσοι δεν θέλουν, όσοι δεν μπορούν οι ομάδες να πάρουν αποτέλεσμα και το γυρνάνε στο χουλιγκανιλίκι να έχουν κάτι να πούνε. Έτσι, και κυρίως αυτοί εκεί. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τα ίδια και το λέω γιατί μπορεί να είναι φρέσκο. Μακάρι να μην γίνει τίποτα στο ένα γήπεδο. Στο άλλο θεωρούμε ότι δεν θα γίνει τίποτα έτσι όπως μας έχει συνηθίσει ο κόσμος του Ολυμπιακού και ξέρει και τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να μην κάνει μάλλον. Γι' αυτό το επισημαίνω, Τάκη, μπορεί να βλέπει άλλες στην τηλεόραση και να λέει «Α, μας κάνουν αυτά στα κορίτσια, τώρα θα δείτε». Ναι, παγίδα είναι. Δεν έχουν να κάνουν, δεν πάνε για τίποτα. Εμείς πάμε για πρωτάθληματα. Και στο ένα τμήμα και στο άλλο, για πρωτάθλημα. Δεν πρέπει να ξεσυνεριζόμαστε τον κάθε ευτυχισμένο δυστυχή. Πού είμαστε τώρα, σε ποιο άθλημα. Να, μια και είπαμε για το Βόλιο, να πούμε... Επειδή έχουμε γενέθλια, ο φίλος μας, ο Λευτέρης, από τις παίχτες και να φτάσουμε εξωτερικά. Ναι, πρώτα απ' ναι, να πούμε γιατί και πάμε το Βόλι. Να πούμε. Γιατί ο Φιλίππο ποιανού είναι. Ναι, τι ξεκινάμε παίζει? Από το φίλο μας. Για ξεκινήσω το από τον παίχτη. Από τον παίχτη ξεκινάμε. Από τον Ολυμπιακό. Εγώ ξεκινάω από το φίλο μας. Ένα κουμπαράκι μου, να το πω. Πες το μαζί, λοιπόν. Χρόνια πολλά και στο Φιλίππο. Περίμενε. Χρόνια πολλά στον Τίμα. Από εδώ να τα καταστήσει. Φιλίππο, τι Τίμα.
Το μικρό του, εγώ το λέω Ντίμα, γιατί είναι φιλαράκι μου. Εγώ το λέω Φιλίπ. Ωραία. Σκάλωμα. Χρόνια πολλά και στον Ντίμα, να είναι γερός και δυνατός, να είναι κοντά μας πάντα, χωρίς τραυματισμούς, έτσι, να ενισχύει τον Ολυμπιακό μας. Γεια σου Ντίμα. Γεια σου Ντίμα, παιχταρά. Και πάμε τώρα και στο κουμπαράκι μου. Πάμε και στο φιλαράκι μας. Που είναι και αυτό στο τμήμα βόλεϊ, ενεργός, και πάει και στη Ρουμανία, μας έφερε το διπλό εκεί πέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να τα χιλιάσεις κουμπαράκι μου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Και να σε χαίρεται. Πάνω να έχεις υγεία και όλη η οικογένεια, λοιπόν. Και όλη η οικογένεια, βέβαια. Και να πούμε τώρα και χρόνια πολλά και στον Νίκο. Και ο Νίκο. Αφού Κυριακή γιορτάζει, να μην τα πούμε σήμερα. Όχι, δεν πάει. Δεν πάει. Έχουμε συνταγή, έχουμε. Δηλαδή, άμα, ωραία, θα πιάνουμε όλο το εορτολόγιο. Έξι μήνες πριν, έξι μήνες μετά. Ναι, θα πω χρόνια πολλά στο κουμπαράκι μου και στον Νίκο. Θα πας, μην ακούσεις για κανένα κουμπαράκι. Θα τα μάθει, θα τα ακούσεις κι αυτός. Θα πετύχει η σειρά του. Έχουμε και από πολλούς, Νίκο, το τσάντι. Έχουμε. Ναι, εντάξει, θα αρχίσεις τώρα, έχεις μισή εκπομπή. Ναι, έχουμε πολλούς. Λοιπόν. Τον Αναστόπουλο. Εντάξει, Ρεντάκη, με τις αναδρομές. Εντάξει, Νικολεάκη μου. Είναι το Άγιο Νικολάου μεθαύριο, μεγάλη γιορτή. Γιορτάζω χρειά. Ναι, θα έρθει, έχουμε εκπομπή. Πάλι εκεί, κοντά. Κυριακή, Δευτέρα. Δευτέρα, θα πούμε. Ναι, Δευτέρα θα λέμε μόνο για Άρσεν, αλλάσια με τώρα. Θα μου πούμε μια ευχή, δεν χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, έλα, πάμε. Λοιπόν. Τι άλλο είχαμε. Ναι, να στείλω χαιρετίσματα για να τελειώνουμε. Με τα χαιρετίσματα. Ναι, γιατί θα πούμε τώρα κάποια άλλα πράγματα πιο. Στον Άγιο, από το Γήθιο και το Λοσάντα. Λοσάντα, να είναι καλά τα παιδιά. Και άλλοι πολλοί γύρω μου στέλνουν εμένα στο Facebook, όλοι δώσε τα χαιρετίσματά μας στον Άγιο και στο Λοσάντα. Ναι, μην τους ξέρουν τα παιδιά. Τα έχουν μάθει. Στο Λοσάντα, στον Άγιο, βέβαια, τα κορώνια. Βάλτε τη σειρά όπως θέλετε εσείς. Στη Μαρκέλα τη φίλη μας, στο Σπύρο. Την πήρες και τη Μαρκέλα. Ναι. Πού την είχες στη Μαρκέλα. Συνάδελφισσα. Στο Σπύρο. Τα παιδάκια του είναι γαβράκια και τα δύο. Ναι, και από μένα. Τον πήρα. Ο πήρας, μορφή. Μορφή. Είχαμε χθες, θα πω εγώ τα δικά μου. Τώρα είπες, θα δικά σου, θα πω εγώ τα δικά μου. Α, για να τελειώνω. Ναι. Και στην κυρία Τούλα. Α, και από τη μαμά του φίλη μας, του ανοιχτομάτη. Του Βασίλη. Πήρε χαμπάρι. Γεια σου, κυριατούλα! Γεια σου, κυριατούλα, και από εμάς. Υγεία να μου έχεις. Να βράχει άρρωση και μας βλέπει εκεί. Αλίμονο. 90 χρονών. Αφού γέννησε το Βασίλη, γίνεται να είναι άλλο. Τι είχαμε, χθες, ναι. Είχαμε κύπελο πάλι. Με αυτούς εδώ που έχουμε μπλέξει, που έχει μπλέξει το ελληνικό ποδόσφαιρο τέλος πάντων. Έχει γέλιο. Παίζανε στην Παναχαϊκή. Ναι, άκουσα. Πάλι τους έφταιγε διαιτητής, δηλαδή δεν είπε, έχουν τερματίσει. Ναι, ναι. Πάντα, δηλαδή, η λογική ποια είναι. Φταίει ο διαιτητής, όποιος και να είναι, ό,τι παιχνίδι και να είναι. Φταίει, τα λέμε στον διαιτητή, έτσι και γίνει καμιά στραβή, να έχουμε να λέμε. Ο διαιτητής, τι διαμαρτύρονται αυτοί ότι δεν τους έδωσε. Άκου να δεις, έβγαλε ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός. Ανακοίνωση. Ανακοίνωση ότι ο διαιτητής. Με την Παναχαϊκή. Δεν έδειξε κίτρινη κάρτα στον παίχτη που χτύπησε τον Μπέρ, ξέρω εγώ. Η πράσινη ποια είναι τη ομάδα είναι. Του Παναθηναϊκού δεν είναι. Ωραία. Γράφει πράσινη. Άτυχος ο Μπέρκ που πάτησε λακκούβα και έπαθε διάστρεμα. Ναι. Για να καταλάβετε τι ψέματα λένε οι άλλοι με τις... Ένα τράβηγμα έπαθε. Ναι. Ρε στη λακκούβα εκεί. Ναι. Και λέει και όλα στο γράφουν, ναι. Λόγω του αγωνιστικού χώρου που ήταν χάλια το γήπεδο, λένε αυτοί. Όλο ψέματα λέτε. Θα τα πάμε, θα πάμε. Κάτσε εμείς σε παρασύρω να τελειώνουμε εδώ. Όλο ψέματα λέτε. Το χάρι σας δεν έχει. Α, καταρχήν λέτε για προβοκάτσιες, ε. Α, προβοκάτσιες. Θα γινόντουσαν προβοκάτσιες. Ναι, ναι, προβοκάτσιες. Όπως προβοκάτσια θα γινόταν και στο συλλαλητήριο και γι' αυτό δεν πήγανε. Όλο δεν λέτε ότι ήσασταν μόνο 50 άτομα. Δηλαδή θα πήγαν και εκεί οι Ολυμπιακοί να κάνουν προβοκάτσια. Εσύ. Ψεύτες, απατεώνες. Ρε, τι γίνεται, όλο σας κυνηγάνε, όλο προβοκάτορες. Τι να κάνω πάλι. Ναι, ναι, θα το δούμε αυτό. Όλο προβοκάτορες, όλο σας κυνηγάνε και όλες ναι, εσείς τα κάνετε. Ναι, και μπε. Λέει, οι πρώτοι προβοκάτορες είστε εσείς και λέει, νοιάζεστε για άλλους προβοκάτορες ναι. Που δεν υπάρχουν, έτσι. Ναι. Οι προβοκάτορες εναντίον της ομάδας σας και εναντίον του ποδοσφαίρου είστε εσείς. Διαιτητής Τάρος Ελλήμος, χθες.
Έχει ξαναπέξει τον Παναθηναϊκό σε Λίμος, ο κακός σε Λίμος. Όπως πάντα. Έτσι, για να δούμε εδώ που τον είχε ξαναπέξει. Για να δούμε τον Μπέρκ, το καλό. Αυτό σας μπάρανε τώρα. Έχετε προπίσει όλες τις θάλασσες. Από ό,τι γράφουν εδώ τα. Πώς θα λένε, τα ηλεκτρονικά μέσα. Και σας πάτε και βάζετε τα δεντράκια στην Μπάρνηθα ναι. Και τι ωραία ατμόσφαιρα. Ψαράδες. Ναι. Έχουν να ψαρέψουν εκεί στη Βενεζουέλα. Με στην Κοσέλβα δηλαδή. Έχουν πήξει στην Κοσέλβα. Πέστε μέσα στο ίντερνετ να τα δείτε τώρα εκεί. Ρουμανία τι έγινε εκεί και στη Ρουμανία. Είσαστε ναι. Καλοδεχούμενοι. Αλλά κατά τα άλλα σας στέλνουν όλοι οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι. Ναι, το χάλι σας δεν το κοιτάει κανείς. Τέλος πάντων. Έτσι απλά πληροφοριακά. Γιατί το μας φάνηκε παράξενο, δηλαδή, και ασχοληθήκαμε με το παιχνίδι αυτό, μόλις διαβάσαμε την ανακοίνωση. Καταρχήν, εγώ χάρηκα που περάσατε στο κύπελο. Όλοι. Δεν γίνεται πάλι διακοπή, δεν κάτι γίνεται. Θα γίνει. Κάπου τώρα. Θα σας πετύχω. Κάπου. Ποδοσφαιρικά. Σίγουρα θα έρθετε στο Καραϊσκάκι, σίγουρα. Θα πέσει μαγείρεμα εκεί, σκληρώσει πάλι. Θα ξέχασε με τα μπαλάκια, με το όλο ναι, κατακόκκινη ΕΠΟ και κατακόκκινη ΕΠΟ. Και έπρεπε να ήταν λόγω τη ΕΠΟ είναι στην κατηγορία. Τέλος πάντων. Ο Θανάσης βλέπει εκπομπή. Το βαφτιστήρι σου. Έλα, Θανασάκο μου, γίγαντα! Γεια σου, Θανάσα, ρε. Πανέμορφο παιδάκι. Ολυμπιακά. Μάκας, Ολυμπιακός. Το άκι παιδί είναι τώρα. Το έχω βαφτίσει και εγώ. Και έχω, βάλει ένα κιλό λάδι από τη μάνη. Αθέρματο. Ναι, παντού δηλαδή. Γεια σου, Θανάση μου. Γεια σου, Λεβέντη μου. Λοιπόν, άλλο. Ναι, πιο πολύ γι' αυτό είχαμε σταθεί δηλαδή σε αυτούς. Λέμε τι έγινε, δεν γίνεται ρε αυτή η φάμπρικα. Τόσο αρρώστια δηλαδή, τόσο δηλητήριο. Συνέχεια, ρε, ολόκληρος Παναθηναϊκός είσαστε. Ναι, σοβαρευτείτε, ήσασταν. Ναι. Σοβαρευτείτε. Όχι σοβαρευτείτε, ήταν... αλλάξτε το, δεν πάει. Τα χάλια σας δεν τα βλέπετε. Με την παραχαϊκή ανακοίνωση. Όσα με Αλεπού, τα κάνει... Δεν είναι όλα προπαγάνδα. Θα τα δείτε μπροστά σας. Δεν είναι όλα προπαγάνδα. Κάποια στιγμή το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Κάποια στιγμή θα τα λουστείτε. Ήδη έχετε αρχίσει και τα λούζεστε. Τι να λουστείτε που έχετε πνιγεί, τέλος πάντων. Λοιπόν, μια που ήταν εκεί μέρα με τις... για τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες, ναι. Χθες, Παγκόσμια ημέρα, με τα, για τα άτομα με αναπηρία, να πω χαιρετίσματα σε πολλά παιδιά φίλους του Ολυμπιακού, στο Μιχάλη τον Κουλίζο, στον Γιώργο τον Κακαβουζάκη, τον πρόεδρο, στο Γίγαντα τον Αχιλλέα τον Σταύρου από τον Καναδά με τον γιο του τον Γρηγοράκη και την κορούλα του. Να τους χαίρετε και γαμπρονέσιον όλα, Αχιλλέα, αγόρι μου. Έτσι, γερά και δυνατά, να συνεχίζετε να μας δίνετε δύναμη με τη θέλησή σας για ζωή και για να κάνετε πράγματα πάνω στη ζωή. Είναι αξιέπονα όλα τα παιδιά. Επίσης, να δώσω χαιρετίσματα στον Παπαδημητρίου, τον Φάνη, τον Γίγαντα. Δεν θα τον εδώ αύριο στην Κομωτινή. Φάνη θα βρεθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και μια που είπα και Καναδά, να δώσω τα χαιρετίσματά μου και στον Βασίλη τον Πέτρου. Για Αμερική θα έχουμε άλλη εκπομπή. Μην ανησυχείτε. Κώστα, Γιώργο, Τέντι. Ακεί, Γιάννη. Κάποια στιγμή, ναι, ορίστε. Πες. Κάποια στιγμή θέλω να πω κάτι. Να πεις τώρα, ήρθε η στιγμή. Ήρθε η στιγμή τώρα. Στα αγγλικά σε λίγο τώρα. Ήρθε η στιγμή. Θέλω να μιλήσω στα αγγλικά στου φίλου μου, του Άγγλου που θα έρθουν, ενώ του παίκτε. Ναι. Πόσα θα πάνε, το πω στα αγγλικά θέλω. Πες στα αγγλικά. Όχι τώρα, όταν θα έρθει η ώρα του Champions League. Αλλά επειδή με ρωτάτε πότε θα γίνει η κλήρωση, την Παρασκευή θα γίνει. Τετάρτη, παίζουμε Παρασκευή η κλήρωση. Μέσω 16 είναι και Ολυμπιακός. Κάποιοι πονάτε. Δεν φταίμε εμείς. Αυτοί που σας διοικούν φταίνε, που δεν βάζουν λεφτά να πάρετε παίκτε. Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμή. Καλησπέρα. Την Παρασκευή κλήρωση Champions League. Το είπα. Έλα, φίλε. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Γεια σου, φίλε. Τι κάνετε, καλά. Μια χαρά είμαστε. Εσύ. Μια χαρά κι εγώ. Τι ομάδα είσαι. Εγώ είμαι Αριανός. Λεβαδιακός. Αριανός. Αριανός. Α. Έλα, φίλε, πες μας. Από μπάλα δεν ξέρω και πάρα πολλά, εντάξει. Δεν μπορεί. Από μπάλα λέει το παιδί. Ναι. Εντάξει.
Αλλά ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Ναι. Και να σας ευχηθώ να πάρει και το πρωτάθλημα όπως πάει αίτητος. Να είσαι καλά. Χωρίς καμία αμφιβολία, από όσο παρακολουθώ λίγο μπάλα, ο Ολυμπιακός είναι ομάδα η οποία μπορεί να κάνει και την Ελλάδα αυτοπρόσωπη και στην Ευρώπη. Να σου πω, φίλε, ο Αναστόπουλος πώς πάει εκεί, στον Άρη. Τρένο, ρε, φτάσα, κάτσε. Ορίστε. Ο Αναστόπουλος πώς πάει εκεί στον Άρη. Καλά. Εντάξει, τώρα έχει και υλικό. Ναι, ρε παιδί, πώς φέρονται, αυτά δεν έχουν. Όχι, μια χαρά πάει, μαθαίνω εγώ, μια χαρά πάει. Στο μπάσκετ πάτε καλά, έτσι, μια χαρά είναι ο Άρης. Εντάξει, ο Άρης είναι μια κλασική ομάδα, η οποία... Έχει βαριά φανέλα. Έχει, ναι, αυτό είναι η ιστορία του Άρη, έχει αδικηθεί που έπεσε στην τρίτη κατηγορία, αλλά... Τα δύσκολα φαίνεται ο λαός κάθε βέβαια. Εντάξει, να είστε κοντά εκεί στην ομάδα, να ανεβείτε ή να πούμε. Καλά, τρίτη θα βγείτε, τρίτη θα βγείτε. Καλά είναι να βγείτε τρίτη. Σταμάτα, είναι απώλεια. Γιατί δεν είναι καλά, μωρέ, τι σταμάτα. Όταν ανέβει. Όχι ρε, ο Άρης στο μπάσκετ, θα βγει τρίτο σου λέω. Στο μπάσκετ, εντάξει. Αυτό, τρίτο για αυτήν την αγόρι μου στο μπάσκετ. Μου άστη βαθμολογία, λέμε ότι είναι μια ομάδα. Είναι μέσα στι τρει ομάδε. Ναι, αλλήμον, είναι, όντω. Και είναι και φορμαρισμένο και έχουν και πολύ καλό προπονητή και οι ξένοι είναι καλοί σε συνδυασμό με του Έλληνε. Αλλήμονο, εμεί θέλουμε να υπάρχουν καλέ ομάδε, φίλε, για να υπάρχει ανταγωνισμό. Ναι, ναι, να βλέπουμε και καλό ποδόσφαιρο, να μην βλέπουμε. Όχι, μόνο σε όλα τα αθλήματα, έτσι. Σε όλα τα αθλήματα, όσο γίνεται, να είναι οι ομάδε αξιόλογε. Και να υπάρχει και να είναι ανταγωνιστικές. Ο Άρης είναι μία από αυτές στο μπάσκετ. Ευελπιστούμε να ανέβει και στο ποδόσφαιρο. Τους έχει ανάγκη το ποδόσφαιρο αυτές τις ομάδες, έτσι. Και τον Άρη και τον Ηρακλή. Την κάθε ομάδα ιστορική, έτσι. Ναι, και αρκεί, να βάζουν να είναι από λεφτά και οικονομικά να είναι... Να μην είναι όπως ήταν κάποτε. Να είναι υγιείς. Και να βάζουν λεφτά, να παίρνουν παίκτες, να είναι ωραία. Τώρα θα είναι υγιείς, πιστεύω. Να είσαι καλά, φίλε μου. Γεια σας. Να είσαι καλά. Γεια σας. Τα καλύτερα. Σας εύχομαι και ευχόμαστε και σε εσάς. Καλησπέρα. Και έχει τρία πρωταθλήματα ο Άρης. Πού, στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Ναι, Πάοκ, δύο και έχει ο ΠΑΟΚ και ένα η Λάρισα. Ναι. Και εμείς 46. Άλλο εμείς. Τα ξέρουμε. Πάμε. Έχουμε εμπρός. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Έχω 14. Ναι, έλα. Μαζόχας από Περιστέρι. Ποιος, ο Μπονόβας. Μαζόχας από Περιστέρι. Μαζόχας. Ναι. Μαζόχας. Ωραία. Και τι θες, ξύλο ρε φιλαράκο. Όχι, κάτσε να δούμε το Μαζόχα. Τι είναι αυτό. Θέλω να πω ότι πήρα το Ultrex που μου είπατε τις προάλλες. Τι σου είπαμε. Πήρα το Ultrex που είπατε τις προάλλες. Πήρα το Ultrex, του είπαμε εμείς. Πήρα το Ultrex που είπατε τις προάλλες. Σου είπαμε να πάρεις Ultrex, ναι, αφού το πήρες. Είμαι αυτός που βρωμάει. Ναι, και τι έγινε τώρα. Ρε, τι μαζόχας είσαι, πες μας, ρε, καταρχήν... Ρε, πάρε ένα χιάνι να μας φύγει και βάλα την πλάτη σου μόνο σου. Είσαι μαζόχας. Σαν τους άλλους και κάτω εκεί που βάρανε τα τέτοια. Δηλαδή μαζόχας έχεις πάρει αλλού, σε άλλη εκπομπή. Μαζόχας πρέπει να πας σε τίποτα σαν το μαζόχας. Ωραία, δεν σου κάνει το Ultrex. Τίποτα, ηλεκτρική κουβέρτα, καρέκλα. Πάνε χλωρίνη, ρε, να κινείς καλά. Ρε, τι μαζόχας. Άντε, καλό βράδυ. Σου είπαμε και Ultrex και σε χάλασε. Βάλε χλωρίνη. Αυτή την πηχτή, την κίτρινη. Άκουρε, τι είναι αυτή, τρελίνακι, Εδώ έχει θέση. Τακί, άκου έχει τώρα. Έχει θέση εδώ. Σταμάτα λίγο. Ο Μαζόχας, ναι. Ναι, πού. Όμως. Άκου τώρα. Άσε με λίγο ρε, τώρα με το κατατρελό. Ο Κώστας. Ποιος. Ο Φορτούνης βλέπουν μαζί με τους Έλληνες. Μην μπερδευτείς με αγγλικά. Κωστάρα μου. Μην μπερδευτείς με αγγλικά. Είναι αμυγός Έλληνες. Όχι, θέλω στο δωμάτιο πω, και βλέπουν την εκπομπή. Θέλω να πω στους παίκτες της Arsenal. Welcome. Τα άλλα θα πω μετά το διάλειμμα. Πόσα θα φάνε στα αγγλικά ποδοσφαιρικά. Θέλω να ξέρουν οι Άγγλοι πώς μιλάμε εμείς. Εδώ στον Πειραιά. Τα αγγλικά. Τα αγγλικά. Ναι, κυρίως. Όχι σαν και αυτά τα αγγλικά που πάει στη Βουλή που σέρνουν τη λέξη, τη σέρνουνε και μου βάζουν τις περούκες. Τα πω εγώ τα αγγλικά.
Πώς θα τα πάρει στο Καραϊσκάκι. Έφτασε στη Βουλή το Λόρδο. Ναι, ρε. Ρε, του 600. Δεν του καταλαβαίνω, ρε. Δεν του καταλαβαίνω. Δεν ξέρουν καλά αγγλικά, γι' αυτό. Εμένα το πει. Εμένα το πει. Τώρα... Κωστά, μαύρο, βάλε μια κολάρα. Γεια σου και στα άλλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά. Γερή και δυνατή, έτσι όπως πρέπει, αύριο. Να πάρουμε το διπλό. Ο Άγιος Νικόλαος κοντά σας. Τετάρτη. Στους 16 είναι Κώστα η κλήρωση. Τετάρτη. Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμή. Καλησπέρα. Σου πω εγώ στα αγγλικά τι θα σου πω εγώ. Θα πω και τα go. Όλα. Άντε, θα τα πω όλα. Έλα, τα... Go. On. Άσε θα τα πω εγώ. Εμπρός. Που εγώ βγάλατε γλώσσα, θα έρθετε στον Πειραιά να νικήσετε τον Ολυμπιακό. Τακί. Δεν παίζει και ο Ούγκο Σάντζες. Σα πω εγώ πώς θα τα πάτε. Έλα, Τακί. Ναι. Μικρός, γεια. Το, με τον μπαμπά σου. Μικρός ήταν. Ναι, ωραία. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τακί. Ναι. Από Αίγιο τηλεφωνώ. Από Έδεσα. Από Αίγιο. Α, Αίγιο. Μίλα. Εβείπε. Πού ήσασταν. Τέσσερα φάγατε, ρε, που ήσασταν μέσα στο γήπεδο ήμασταν. Μέσα στο γήπεδο, γεια σου φίλε από το Αίγιο. Δεν είναι τώρα συζήτηση αυτή. Σωρελαντή! Που ήσασταν, τι είμαστε, κανένα ζευγαράκι και χαθήκαμε. Πού είμαστε, άκου τι είπε. Πού είμαστε, εκεί που ήταν και οι άλλοι. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, έλα φίλε. Εγώ μιλάω. Μόνο εσείς. Έλα ρε Άκη, Τάκη τι κάνεις. Μια χαρά είμαι. Ο Νίκος είναι, είχα πάρει την προηγούμενη Παρασκευή που έλεγα για την τιμωρία, δεν ξέρω αν είμαστε παιδιά. Ναι, α, ναι, μπράβο Νίκολα. Έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια στον Άκη, γιατί την Τετάρτη το βράδυ ενημερώθηκα ότι είχε βγει βόλτα με έναν κουμπάρο μου και αδερφό μου, τον Δημήτρη. Έπειρα σχετικές φωτογραφίες. Να μην πούμε περισσότερο λεπτομέρειο για την βολτίτσα. Και του είπα και τον ρώτησα και λέω, του είπε στον άνθρωπο ότι τον πήρα την Παρασκευή τηλέφωνο. Ναι, ωραία. Ναι. Για πες. Καλά είστε. Καλά, καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Πήρα λίγο να μας φτιάξω τη διάθεση, θα σου πω δυο ανεκδοτάκια και θα κλείσω γρήγορα. Πες τα. Ωραία. Θέλω να μου πείτε πώς το λεγόταν ο Βάζελς αν έπαιρες στη Γερμανία. Never Cooper. Α, το ξέρεις. Πού θα δηλώσει έδρα την επόμενη αγωνιστική. Λαγωνίση. Την νέα χρονιά. Λαγωνίση. Όχι. Επίδαυρο. Πού. Επίδαυρο. Επίδαυρο. Γιατί επίδαυρο. Γιατί είναι τραγωδία. Ναι, μπράβο, έχουμε και την Ιφηγένεια, έχουμε μπράβο, ναι, είμαστε μια χαρά τώρα. Και αν έπαιρες στο αγγλικό πρωτάθλημα, πώς θα λέγονταν, για το έργο, ξέρεις. Το ξέρω. Ξέρω κι εγώ. Πες το. Go fuck. Όχι, δεν σταμάτησε. Όχι, δεν όχι. Ας τον τίτλο. Πώς θα... Δεν είπες πώς θα πούν οι Άγγλοι το Παναθηναϊκό, αυτό δεν είπε. Σταμάτα. Αυτό είπε ο άνθρωπο. Άσε με, είναι αλλιώ. Go fuck that. Σταμάτα, α τα αγγλικά σου κάτι σαν. Λοιπόν, that's γιατί οι Βαζέλοι δεν πετάνε χαρταετό την καθαρά Δευτέρα. Δεν έχουν κλωστεί. Σπάγκο. Ε? Δεν έχουν σπάγκο. Όχι, γιατί άμα πέσει θα ζητήσουν πέναλτι. Τι, άμα. Άμα πέσει ο χαρταετό θα ζητήσουν πέναλτι. Αχ. Λοιπόν, παιδιά. Ωραίο φιλαράκο μου. Λοιπόν, πήρα από μια καλησπέρα. Να είσαι καλά. Θα συνεχίσει το πώς είσαι στον αγώνα. Να σου πω όλα στα γρήγορα. Πότε θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Να είστε καλά. Πότε. Α. Ποια χρονιά. Δεν ξέρω, για πες μου. Αυτό ήθελα. Κανείς δεν το ξέρει. Πες το. Πώς. Κανείς δεν το ξέρει. Κανείς δεν το ξέρει. Βέβαια. Γεια σου Νικόλα μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, παιδιά, να είστε καλά. Γεια. Θα τους πω εγώ τα αγγλάκια που θέλουν να βγάλουν και γλώσσα. Σου πω εγώ, πώς θα λέμε τον προπονητή τους. Εσύ ρωτάει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, ναι. Ο γειτονιάς. Ο Ούγκο Σάντζες που έλεγες ναι. Στην περασμένη εκπομπή, είναι δικτάτορας. Ρε ο παίκτης αυτός ο... Ποιος παίκτης μόνο. Το μικρό του, πώς θα λέμε. Ρε δεν ζει ούτε το εγγόνι του. Ρε, ο Ούγκο Σάντζες ήταν στη Ρεάλ. Ρε, που έκανε τις τούμπες. Αλέξης είναι αυτός, Ούγκο Σάντζες. Μπερδεύτηκα. Μπερδευσκέμε. Καλησπέρα. Εμπρός. Αλήθεια, αλήθεια. Πώς το λένε. Δεν λέω και τον Τσίπρα, ρε. Ακή. Ο Ούγκο Σάντζες, που έλεγες εδώ ότι δεν παίζει με τον Ολυμπιακό, ούτε τα παιδιά του, τα εγγόνια του. Δεν υπάρχει άλλος Ούγκο. Ο Αλμέιδα. Εμπρός.
Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα Τάκη. Γεια χαρά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε παιδιά? Καλά είμαστε. Ας απαντάμε εμείς, καλά είμαστε. Γάβρος είμαι. Και εμείς γάβρι. Θέλω να μου πεις τη γνώμη. Πας για μαλακία, πας. Όχι. Πας. Για το Ολυμπιακό Σάφεναν. Ναι, τι θες να σου πω, 3-0. Θα νικήσεις, ναι, Ολυμπιακός θα νικήσεις 3-0. Θα νικήσεις Ολυμπιακός. Ναι. Κάτσε και γέλα τώρα μόνος. Εντάξει, πάμε στο επόμενο. Εντάξει, 3-0. Εύκολα. Γεια σου Μιχάλη μου, γίγαντα. Γεια σου πρόεδρε. Ο Μιχάλης μας έστειλε. Καλησπέρα. Ο κολλής μας. Εμπρός. Ναι. Έλα φίλε μου. Τι τράβα. Με ακούτε? Σ' ακούμε φίλε μου. Εσύ τι λες? Ακούμε. Εσύ μιλάς. Ναι. Συγγνώμη γιατί μιλάγατε πριν για να χαμηλώσω τη τηλεόραση. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είμαι Παύλος. Συμβαίνει. Πες. Από πού παίρνεις τηλέφωνο? Εγώ παίρνω από Αθήνα τώρα. Δουλεύω εδώ, αλλά είμαι από την Πρέβεζα. Μπράβο. Ωραία. Τι ομάδα είσαι? Όχι, δεν είμαι με καμία ομάδα. Συγγνώμη. Και τι ήρθες να κάνεις? Απλά... Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, δεν είσαι με καμιά ομάδα και παίρνεις την εκπομπή εδώ, θύρα 7, Ολυμπιακή, τα λοιπά. Okay. Ναι, επειδή έμενα και στον Πειραιά, εντάξει, δεν ήθελα να δούμε, κάτσε, περίμενε. Θες να μιλήσουμε πολιτικά? Όχι πολιτικά, αφού δεν είσαι καμιά ομάδα. Για κάτι που θίξατε πριν. Ναι, για πες. Επειδή δουλεύω και στις συγκοινωνίες και βλέπω τι γίνεται και τι έγινε με την απεργία πριν, με όλη αυτή τη βαβούρα και αυτά τα έκτροπα που δεν ήταν καθόλου καλά, και επειδή έχω και 3 παιδιά και μεγαλώνουν, θα ήθελα να μπω μια φορά στο γήπεδο κι εγώ, να μην βλέπω τέτοια πράγματα πετάνε φωτοβολίδες και τέτοια. Καλά. Στο Καρασκάκι δεν υπάρχει. Άμα γίνεις Ολυμπιακός, στο Καρασκάκι δεν έχεις. Όχι, απλά αν έβλεπες... Άλλο θέλω να ρωτήσω. Εσείς επειδή είστε χρόνια μέσα στο άθλημα αυτό του ποδοσφαίρου. Ναι. Σε όλα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το μέτρο που πρέπει να πάρει η πολιτεία. Άκου να σου πω εγώ. Πρώτα απ' όλα τα παιδάκια σου θα τα προστατεύεις από εκτός γηπέδου από όλα τους άλλους κινδύνους. Στο γήπεδο είναι η πιο μικρή κινδύνη, φίλε μου καλέ. Γιατί έξω, για να πάνε σχολείο, υπάρχουν άλλα πράγματα. Εκεί να τα προσέχεις τα παιδάκια σου. Όχι στο γήπεδο. Που πήρες να κάνεις παραδείγματα. Εντάξει, δεν είσαι άνθρωπο. Περίμενε. Άκουσε με ρεάκι τώρα. Όλα τα άλλα είναι μια χαρά στην κοινωνία. Μα δεν είναι η γνώμη σας για να σταματήσουν αυτά τα έκτροπα. Άκου ρε φίλε, όλα τα άλλα είναι καλά στην κοινωνία και σε πείραξε πώς θα πας τα παιδάκια σου στο γήπεδο. Άλλο ερώτηση. Θα με τρελάνει. Θα απαντήσω εγώ σε αυτό που ρώτησες. Αυτό που λέω τάξη είναι άλλο. Φίλε, είσαι παράλογος. Πρόσεξε τα παιδάκια σου από άλλους κινδύνους. Είναι παράλογος, ρώτησε άνθρωπο. Και το γήπεδο βάλε το δεύτερο. Όπως λέει ο άλλος ο κύριος δίπλα, δεν ξέρω πώς το λέει. Ποια είναι η γνώμη σας που είστε πιο έμπειροι στα θέματα αθλητισμού που προσφέρετε? Για να σταματήσουν αυτά τα έκτροπα. Μα δεν είναι όλα αντιπαλότητα. Άκου φίλε. Δεν είναι για αντιπαλότητα. Μπράβο, όπως το πεις. Σταμάτα λίγο, ας σου πω εγώ. Λοιπόν, το α και το ω είναι να υπάρχει υγιή διοίκηση. Έτσι, από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν υπάρχει υγιή διοίκηση, βάζει στόχους, έχει όραμα ο κάθε οπαδός, ο κάθε φίλαθλος, πείτε το όπως θέλετε. Και ακόμα και αυτοί που έχουν σκοπό να κάνουν κάποια πράγματα, αποτρέπονται από τους άλλους γιατί υπάρχει ένα όραμα. Έτσι, με λίγα λόγια, όποια ομάδα έχει προκοπεί και κάνει πρωταθλητισμό, δεν θα αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα. Όποιοι είναι στη μοίρα τους. Άρα, αυτά που έγιναν εκεί ήταν καθοδηγούμενο από τον Παναθηναϊκό. Να σου πω, μην με τρελάνει. Να σου πω, περίμενε ρε Τάκη. Όποιοι αφήνουν τις ομάδες στη μοίρα τους ή τις έχουν για άλλους σκοπούς. Και αυτό είναι διαλυμένες. Και κάνουν ό,τι να είναι διαλυμένες, κάνουν χουλιγκανισμό. Κατάλαβε. Όποια ομάδα κάνει πρωταθλητισμό δεν μπορεί να κάνει χουλιγκανισμό. Είναι κάποιες ομάδες. Είναι πιο σοβαρή. Ναι, εντάξει. Έτσι. Είναι αυτό. Και για να πω και το άλλο που σου είπε ο Τάκης, με το γήπεδο, ό,τι συναντά στο γήπεδο, το συναντά στο στρατό.
Το συναντάς φυσικά, στο σχολείο. Παντού το συναντάμε. Το λέω πώς μπορούμε να τα σταματήσουμε αυτά. Και ρωτάω τη γνώμη σας. Το συναντάς στις πλατείες, το συναντάς παντού. Μα έχω συναντήσει πιο χειρότερα πράγματα. Έχω ταξιδέψει στην Ευρώπη. Έτσι, ίσα που στο γήπεδο ότι είναι όλο μπάρκες. Στο γήπεδο για να μπεις μέσα για να μην συναντάς τέτοια πράγματα. Αυτό είναι πώς θα τα σταματήσουμε αυτά. Αυτό ρωτάω. Δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλος ούτε με κάποια ομάδα. Με ρώτησε κάτι, Μαζού. Θα σου μιλήσω να πω και εγώ μια κουβέντα όμω, Σάκη, μετά από σένα. Την είπε. Δεν είπα, δεν έχω να πω κι άλλο. Πόσο χρόνο τα παιδάκια σου. Πόσο χρόνο τα παιδάκια σου. Μικρά είναι τώρα, άλλο ρωτάω. Λέω και εγώ είμαι πατέρα. Οι άλλοι θέλουν να πάνε τα παιδιά του να δουν ένα άθλημα κάτι. Τι σημασία έχει η ηλικία, μικρά είναι. Πέντε, ρε, πέντε, πού κολλάει αυτό. Πρόσεξε τα παιδάκια σου, μεγάλωσε τα σωστά. Όλα μέσα από τα παιδιά. Φυσικά θα τα κάνουμε και αυτό. Άμα τα έχει μεγαλώσει σωστά, άκουσε με. Άμα τα έχει μεγαλώσει σωστά μέχρι τα 12-13, θα ξέρουν να προσέχουν στο γήπεδο πώς θα πάνε, αγόρι μου. Ναι, τίποτα. Είναι οι αρχές της κάθε οικογένειας. Εγώ επειδή πέρασα από τα επεισόδια και τα είδα πώς έγιναν, γι' αυτό σας λέω πώς δεν ήταν ωραία εικόνα. Εντάξει, σε προτείνει ένα κράτος. Δεν ήταν ωραία εικόνα. Κανονικά για μένα η γνώμη μου, όπως είπατε πριν, το γήπεδο αυτό πρέπει να σβήσει, να κλείσει να και να γίνει πάρκο. Ναι. Γιατί είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Να το, κοίτα, δεν είναι, είναι παρεξηγήσιμα. Αυτά δεν θέλουμε εμείς να πούμε σε άλλο. Όχι, αλλά η δικιά μου γνώμη. Δεν είναι γήπεδο αποδεδειγμένα. Αποδεδειγμένα. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι ένα. Ένα, πώς ας πω, σαν σκουπίδι μες στην πόλη. Ενώ άμα γίνει πάρκο θα γίνει ανάπλαση. Εντάξει, αυτό θα γίνει το πάρκο. Από κάτω θα είναι μια χαρά να φύγει, να πάει κάπου πιο έξω, να κάνουν τη δουλειά τους πιο όμορφα και ωραία και να προσέχουν και τον κόσμο που είναι μέσα. Δεν είμαστε εδώ, να μην γίνονται τα επεισόδια. Αυτή είναι η γνώμη δικιά μου. Εντάξει, και εσύ τη γνώμη, και εγώ να πω τη γνώμη τη δικιά μου, παρόλο που είναι αντίπαλος ο Παναθηναϊκός. Να το γκρεμίσουν και να φτιάξουν ένα καινούριο. Να υπάρχουν. Ήδη κάτι φτιάξανε, κάτι άμαθα πιο πέρα εκεί, αλλά τα σταματήσανε. Άρα είναι θέμα και πολιτικό από ό,τι βλέπω. Α, τα πούμε. Εντάξει, τα λύσαμε. Λύσαμε πρώτα τα παιδιά. Εντάξει, τα πάμε, βρετάκι. Μην δεν γίνεται να εκνευρίσει με τον καθένα. Μια γνώμη, άκουσε με τώρα. Παιδιά, πρώτα θα μεγαλώνουν. Το είπα και πριν, είναι συντομία. Σωστά, και όταν θα πάνε 12-14, ξέρουν να τα αποφύγουν όλα. Το γήπεδο στην τελική δεν είναι και το. Πώς το λένε, η Συρία, οι προβαδισμοί του ΙΣΙΣ. Άντε, μπράβο. Εμπρός. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια καλησπέρα. Μάριος από Λευκάδα, Ολυμπιακός. Γεια σου, Μάριε. Πρώτη φορά μιλάμε, χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Απλά δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να μιλάμε τώρα για τον Παναθηναϊκό, του δίνουμε και αξία, έτσι. Εντάξει, να, όχι, να μιλάμε πες για την ομάδα μας. Πες αυτά που θες να πεις. Εντάξει, όχι, όχι, θα μιλάμε, φίλε, τινά. Κάτσε. Όχι, Ολυμπιακός είναι, ρε παιδί μου. Ναι. Λέει να μην το δίνουμε, κάτσε, δεν είναι όλα. Περίμενε. Δεν άκουσα, ρε. Ρώτησα εσένα. Σε βοηθάω. Μα λοιπόν, δεν μιλάει καθαρά. Δεν δίνουμε. Καθαρά μιλάει. Δεν δίνουμε αξία, αλλά ρε φίλε, απορούμε. Το... Νίκος, είπαμε. Αντίπαλός μας είναι. Μάριος, Μάριος. Ήτανε παλιά. Παλιά, ναι, αυτό που είναι. Δηλαδή τώρα. Για την κατάντια του. Να βγαίνει τώρα άλλο, να βγάλει μια ανακοίνωση. Οι σοβαρές ομάδες, δηλαδή και όλες οι ομάδες αλφαεθνικής. Κάποια φορά, μια φορά με στην αγωνιστική μπορεί να βγάλουν ανακοίνωση. Εδώ το έχουν εξεφτυλίσει. Εδώ πάνε δηλαδή πρωτού βγει ο διαιτητής, λένε για τον διαιτητή. Ναι, λένε γιατί δεν δώσει κίτρινη. Ναι, λένε για τον διαιτητή. Μετά να έχουμε άλλο τι για το. Ολόκληρο σε αυτό το στυλ μιλάμε. Το... Ότι το έχουν τερματίσει. Πάμε, πάμε, τι άλλο θέλει. Εντάξει, εγώ απλά να πω ότι το παιχνίδι με την Άσον είναι δύσκολο. Θέλει υπομονή. Έλα, δηλαδή ο κόσμο του Ολυμπιακού έχει δείξει ότι. Τα τελευταία χρόνια δείχνει υπομονή, έτσι μπορεί να στραβώσει το παιχνίδι, δεν πιστεύω ότι θα στραβώσει, αλλά σιγά σιγά... Και η βραδιάτικα μην έστειλε τις κουβέντες. Μα τα δίκιο έχει, δεν στραβώνει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. 35.000 Ολυμπιακοί με 11 παιχταράδες σε τον πάγκο θα κερδίσουμε. Δεν στραβώνει τίποτα. Καλό βράδυ. Καλά λέει, άκουτα. Ναι ρε Άκη, δεν... μα τι να πούμε τώρα. Το πες, θα κερδίσει, το πες. Θα κερδίσει, αλίμονο. Εγώ τι ρε, η ψυχολογία του κόσμου, μου μήτρα. Η ψυχολογία του κόσμου. Καλησπέρα, άστο. Καλησπέρα. Έλα, Άκη. Δεν είπα να πάμε χορεύοντας. Γεια σου, Άκη, Άκη. Έλα, φίλε. Τι κάνεις, θα μου στήσα ο Πειραιά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο, βόλεϊ, αύριο όλοι στο βόλεϊ να στηρίξουμε. Όλοι εκεί πιστοί και έχουμε ας πούμε κάτι από κάτι τυχό και Γαλλίπολη. Ένα, δύο, τρία, δεξιά.
να πω. Καλησπέρα. Να πω ρε κάτι που ναι, θέλω. Πες, ρε, άκου, για να κερδίσει ναι. ο Ολυμπιακός, ναι. για να κερδίσει, δεν θέλει τραλαλά τραλαλό. Αυτό το θέλει, άσε να πω, είπες, να πω. Ναι. Είπες θα κερδίσει, τέλος. Εγώ θα μιλήσω εγώ. Θα κερδίσει. Έλα, έλα, λέγε, εντάξει, άντε, λέγε. Το είπα και πριν. Δεν θα πούμε έτσι όπως το είπα, το πάμε. Εντάξει. Αλλά όχι ότι θα στραβώσει. Άμα στραβώσει. Εντάξει, δεν είναι και λογή. Μπορεί να χρειαστεί ο άνθρωπος, έχει την ανησυχία του, σου λέει μην πάμε πανηγυρτζίδικα. Λοιπόν, έτσι. Να θυμίσω εγώ του ανθρώπου 18 τελευταία παιχνίδια Ολυμπιακός, 14 δίκες στο Καραϊσκάκη. Ωραία. Δεν τα αφισβητεί κανείς. Εντάξει, είμαστε. Δεν τα αφισβητεί, ρε Τάκη. Καλησπέρα, εντάξει, ρε, και ούτε αυτά αφισβητεί. Δεν μάθει να πω τίποτα. Μα δεν το λες, πες το. Δεν λέω τίποτα. Τι να πω. Πες, μιλά με τον κόσμο. Μου λες, δεν μ' αφήνει να το πω. Άντε, σου λέω, πες το. Πες, 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 πες τίποτα. Θα καλησπέρα. Θα ναι, άσε, πιο μετά. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Δεν μαλώσουμε με κανέναν. Δεν μαλώσουμε, μόνο. Δεν μαλώνουμε κανέναν. Εμπρός. Από ό,τι βλέπω είναι λίγο έντονη η κατάσταση. Τι λέτε, δεν είναι έντονη. Πες εσύ στα πήρα και εγώ να πω ένα κοντάκι μπας και εμίσουν λίγο τα πράγματα. Ναι, τι ομάδα έχεις. Ολυμπιακός. Ναι. Ρε, εσύ άλλο θέλω να πω, ρε φίλε μου, εγώ. Εγώ λέω, θέλω να πω, στο ίδιο παρανομαστή είμαστε με τον Τάκη. Αλίμονο. Εγώ λέω ότι ο κόσμος δεν πρέπει να αναλωθεί σε τραγουδάκια. Πρέπει να είναι στην κάθε φάση μπράβο. Να αντιδράσει. Άσε με, σωστό. Να μιλήσω, άσε με. Άσε, σωστό, θα τα πούμε μετά. Αυτά θέλω να πω εγώ. Στην κάθε φάση να αντιδράσει. Έτσι, να υπάρχει, να συνάξει συμμετοχή μέσα στο παιχνίδι. Στην κάθε φάση, στην κάθε κατεβασιά τη δικιά τους, στην κάθε κατεβασιά τη δικιά μας. Οπουδήποτε. Πρέπει να είναι ο κόσμος ενεργός. Τα τραγουδάκια. Έποτε μπορούμε να κάτσουμε ή αν έχουμε ένα σκορ. Ο Ολυμπιακός, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, είτε ένα γκολ χρειαστεί, είτε δύο γκολ χρειαστεί, ό,τι και να γίνει θα τα βάλει. Αλλά για να τα βάλει πρέπει να συμμετέχει ο κόσμος. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Καμία σχέση με αυτά που είπε το παιδί και που απάντησα εγώ. Αυτό είπε θα στραβώσει το παιχνίδι. Δεν στραβώνει καθόλου. Θα γίνει αυτά που είπε ο Άκης και αυτά που λέω εγώ. Ωραία, το θα στραβώσει το παιχνίδι. Μπορεί να, δεν μπορεί να σου κάνει. Α, τι να μου κάνει μόνο. Περίμενε. Θα σου πω πώς θα αυτά που λες είναι άλλα. Όχι, δεν είναι καθόλου άλλα. Ξέρεις πολύ καλά πώς είναι... σκέφτομαι εγώ το παιχνίδι. Εντάξει, ρετάκι. Δεν το λέω εγώ και καλά. Τι... Απλά αυτοί οι 35.000 που θα πάνε θα είναι έτσι. Θα είναι έτσι που είπε. Για να πάρει, για να την κερδίσει την Arsenal. Όχι, καλά, το κάνουμε τώρα τόσο. Όχι, δεν το κάνουμε τόσο. Είναι ολόκληρη Arsenal. Πώς θα γίνει. Πάνε να πέσουμε στην παγίδα ο κόσμος. Τι έγινε, ρε, ότι με την τι έγινε με την Arsenal. Πάνε να διαβάσει. Δεν είναι και Arsenal. Δεν ξέρει, το πάμε. Το αναλύσαμε. Το αναλύσαμε με τον άλλον που με να στραβώσει. Πώς ώρα θες να το πεις, Ρεάκη. Όση ώρα θέλω. Πάντε, πες τότε. Είναι ολόκληρη οι απουσίες και αυτά που βγαίνουν και λένε ο ένας και ο άλλος. Είναι τεχνιέντος γίνονται αυτά που χτυπάνε συνέχεια τις απουσίες της Arsenal. Η Arsenal είναι μια ομάδα με 25 παίκτες. Εντάξει, μπορεί ο Τσάρτες να είναι καλύτερος από τους άλλους, αλλά και οι άλλοι καλοί είναι, έτσι. Είναι πρώτοι στην Premier League. Περίμενε λίγο, δεν γίνεται. Δεν είναι πρώτη, τρίτη είναι. Τρίτη είναι με άμα κερδίσει πάει πρώτη. Ναι, άμα κερδίσει. Έλα, εκεί σκάλωσες. Εσύ είπες πρώτη είναι η τρίτη. Ωραία, τα κοιμάσαι. Πρώτη είναι η τρίτη. Να λες στον κόσμο τι είναι. Κάτσε να πούμε ότι είναι και πρώτη. Πριν και του Ραμπιολί. Πάμε. Τι πάμε, Ρεάκι, άστα τώρα, Ρεάκι. Ίδιο δεν το λέμε, αλλά δεν στραβώνει το παιχνίδι. Εγώ δεν θέλω να ακούσω πριν τον αγώνα Ολυμπιακό. Πω, ποτάκι φοβάμαι. Δεν το θέλω. Αυτό είναι το. Σου είπε κανεί φοβάμαι, ρε. Ρε, στραβώσει είπε. Προστραβώσει είναι να φας και ένα γκολ. Εγώ σου λέω. Δεν είναι, Ρεάκι, να το συνεχίσουμε. Τώρα το έδειξε, Ρεάκι. Αυτό που λέω ο Άκης, όχι αυτό που λέω εγώ, τέλος. Πάμε παρακάτω, εμπρός. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Το είπαμε ρε Άκη, δεν το πάμε. Πόση ώρα θες να το πούμε γάμο το παιχνίδι γάμο. Τρία γκολ θα φάνε. Έτσι πάμε. Για να τα φάνε σου λέω, πώς πρέπει να τα φάνε. Καλά εκεί, άστο τώρα. Ξέρω εγώ τι σου λέω και ξέρεις εσύ. Θα πάνε όλοι τραλαλά τραλαλά. Δεν πάμε έτσι, είπα, συμφώνησα με αυτό. Στράβασα μόνο σε αυτό που είπε. Στράβασα μόνο σε αυτό που είπε. Εσύ άνθρωπο στράβος. Δεν στραβώνει ρε και δεν θέλω να το ακούσω. Πάμε να πιέρω. Λοιπόν,
Άκη Τάκη, Σώτος. Καλησπέρα. Ναι. Σώτος. Ναι, ναι, ναι. Είμαι πάω, πικραμένος. Έχω συγκαθεί να βλέπω την ομάδα του Αλαφούζου. Σωστό, μπράβο, φίλε μου. Και πολλοί άλλοι πάνω εκεί μαζί. Στα Τσακίδια. Κατεβείτε, δε άλλο μήνυμα. Ειδίκης. Κατεβείτε στα ελληνικά μάτς με τη δεύτερη ομάδα και, μη, και να πάτε Europa, μπορείτε να το κατακτήσετε. Όχι, φίλε. Champions. Σχολιάστε το Μίλτος Παναθηναϊκός. Όχι, για μας, παρόλο που ήδη έχουμε περάσει το Europa και δεν θέλουμε να μιλάμε εκ του ασφαλούς και καλά, το Champions League εκεί. Είναι Champions League. Δηλαδή, το Champions League θα πας και με μια ομάδα της προκοπής, δηλαδή τώρα αν περάσεις πρώτα θεός του 16, θα παίξεις με μια ομάδα από τις 10 καλύτερες της Ευρώπης, έτσι. 9. Ναι, όσοι και να είναι. Είναι 8, 7. Άμα πάμε στις 16, είναι. Είναι, όχι, 8 η πρώτη. Ναι. Ωραία. Θα παίξεις με τις 7. Με μια ομάδα μεγάλη. Δηλαδή, έχεις δύο παιχνίδια. Ένα εδώ και ένα στην έδρα τους, έτσι. Μεγάλες ομάδες είναι, δεν πρόκειται να σου πει κανείς τίποτα ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Και ό,τι κάνεις για σένα θα είναι κέρδος. Από το Europa, που να πάω να μπλέξεις με κάνα χωριό. Ναι, με τη Λεχ Πόσνα. Κάτι τραγικούς, κάτι καμπάλα. Έτσι, κάτι... Όχι, εκεί. Άστρο, κάτι άγνωστο. Μεγάλες ομάδες αυτές, μεγάλη ομάδα και εμείς. Και Ολυμπιακός. Και Ολυμπιακός άλλωστε, το ταβάνι του είναι ο ουρανός του. Όπου είναι ο ουρανός είναι και το ταβάνι του Ολυμπιακού. Λοιπόν, άλλο. Γεια σας, μπράβο. Παιδιά. Κορεώ με Άρσενα θα έχει. Ναι. Εντάξει, τελείως. Κορεώ με Άρσενα θα έχει, μάλλον θα έχει, ναι. Ναι. Τάκη, ερχόμαστε. Ο Τίγρης δαγκώνει. 4 έφαγες. Εδώ δεν μένεις. Τι. Εδώ που είναι στην αντιπαλότητα ο ίδιος. Έρχεται ο Τίγρης, δαγκώνει. Τι να δαγκώσει ο Τίγρης, τέλος πάντων. Εσάς δαγκώνει. Σας έχει δαγκώσει καλά. Έχετε φάει δάγκωμα, τέλος πάντων. Διαβάστε τις προτάσεις του ΠΑΟ για το πρωτάθλημα. Τι προτάσεις. Οι προτάσεις είναι να μπαίνουμε μέσα να βάλουμε διάλυση πρωταθλήμα. Δεν υπάρχει πρόταση. Για, άκου φίλε. Για να κάνεις μια πρόταση. Δηλαδή πες ένα ζευγάρι, παιδί μου, και θέλει να ευδοκιμήσει, να κάνει μια σχέση. Έτσι. Ένας άντρας, μια γυναίκα, κάνει παιδάκια και όλα αυτά. Άμα δεν έχουν σκοπό, τι πρόταση να κάνουν. Δηλαδή, τι άπου, να πάμε να παντρευτούμε για να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Τι πρόταση να κάνουν, αφού δεν έχουν σκοπό να παντρευτούν, ούτε παιδιά να κάνουν, ούτε ναι, τίποτα. Μήπως εννοεί μια πρόταση που λέει για τον Παναθηναϊκό, για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ εννοεί. Δεν ξέρω. Όχι, όχι, λέει, δεν ξέρω. Ναι. Τι προτάσει να κάνουν, όλες οι προτάσεις είναι ψέμα. Τι προτάσει. Για τη ΓΑΜΑ εθνική, ναι. Είναι ψέμα. Ωραία. Γιατί πολύ απλά δεν θέλουν, θέλουν να διαλύσουν το ποδόσφαιρο επειδή δεν βάζουν λεφτά, δεν βάζουν λεφτά αυτοί. Δηλαδή όλοι να πάμε στα τάρτα. Θα διαλύσουν αυτοί όμως. Ναι, και στο τέλος θα διαλύουν αυτοί. Έτσι. Όπως διαλύσατε και όλα τα άλλα αθλήματα του Παναθηναϊκού στον Ερασιτέχνη. Λοιπόν. Όλα. Κοντά είναι και το μπάσκετ. Λοιπόν, καλησπέρα μάγκες. Πείτε για το παιχνίδι στο βόλεϊ με την Κραϊόβα που είχαν πάρει 4 βάζελ και 2 παοκτήδες στη Ρουμανία. Έλα, τα παιδάκια ήταν, εντάξει. Εντάξει, παιδάκια ήταν. Μόνο πικραμένα είναι, σκέψου να δεις τώρα από. Και είναι και μορφωμένα παιδιά αυτά τώρα, ναι, για να έχουν πάει εκεί. Πάνε να πει ότι σπουδάζουν. Πάμε και στον άλλο να το φίλω τώρα. Δηλαδή που μου λέγε τι, ναι, γίνεται. Είναι και τι αρχές έχει δώσει τα παιδιά σου. Δηλαδή να πάει. Να έχω εγώ το παιδί μου να σπουδάζει, ναι, ας πούμε στη Ρουμανία και να παίζει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ. Και να πάει εκεί να του κάνει πλάκα να υποστηρίζει τη ρουμάνικη ομάδα. Ναι. Έτσι. Αυτό ρε, είναι... καλύτερα μην υποστηρίξει κανέναν. Κάτσε εκεί, να έχει την αξιοπρέπειά σου. Δεν σου πάγω να πάρω υποστηρίξει. Ούτε... Αλλά τώρα αυτό το καραγκιοζηλίκι φανερώνει πίκρα. Πίκρα πολύ. Και μίσους. Δηλαδή, πίκρα. Κακία έχουν. Ναι, πίκρα, ρε παιδί μου, τώρα 20 χρόνια πριν. Και εγώ δεν θα παρακάλαγα να κερδίσει, αλλά δεν θα πήγαινα στο γήπεδο. Θα πάω στο γήπεδο. Δεν πήγαινε και ψέματα, αλλά γήπεδο δεν θα πήγαινα. Ρε, δεν σου πάγω να γίνουν ούτε Ολυμπιακοί τα παιδιά, ούτε τίποτα. Έχουν την ομάδα. Και που είστε. Λοιπόν, δηλαδή, μόνο που σα λέγανε οι Ρουμάνοι και σα κορυδεύανε. Γιατί σα κορυδεύανε. Έπεσε πολύ γέλιο μετά. Βέβαια, γελάγε όλο το Βουκουρέστι. Όλη η Κραϊόβα. Μόνο που σα λέγανε, δηλαδή. Περήφανοι, ο Νοσφαιράτου, περήφανοι. Ναι. Πώς νιώθατε περήφανοι, άμα νιώθατε περήφανοι, μπράβο ρε μάγκες. Λοιπόν, καλησπέρα. Κόλλη που είσαστε περήφανοι, κάτσε και ένα άλλο. Άλλο. Άκη, πέρσι ήσουν εδώ μαζί μας στην Κομωτινή, φέτος έπρεπε να είναι ο Τάκης και το μαγείρευσες. Εγώ σε μαγείρευσα, πες τα παιδιά εδώ, σε μαγείρευσα εγώ. Όχι. Δεν έκανες ενέσεις για τον Δόντι να σου περάσει τον Δόντι, ναι, και τέτοια να στην εκπομπή. Ναι. Ρε παιδιά, όποτε θέλει φεύγει, έχετε ελεύθερο, εδώ μου φεύγει από τις εκπομπές. Εδώ φεύγει live. Δεν θα φύγει από πριν. Χαιρετίσματα από όλους εδώ πάνω. Δευτέρα θα είμαι στο γήπεδο. Να είστε καλά παιδιά και στα παιδιά που ήρθαν και στο σύνδεσμο εκεί της Κομωτινής. Σε όλα τα παιδιά είναι αξιέπαινα, όπως και όλοι οι σύνδεσμοι της Βορείου Ελλάδος. Κάνουν φοβερή δουλειά. Πάμε.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη Κιάκη. Γεια σας. Γεια χαρά. Θα ήθελα όμως παρουσίαση από την Παλίνη, με λένε Γιώργο. Γιώργο. Να πάω να δεχτώ τη νίκη σας στο μπάσκετ. Παουτζής. Θα πάτε καλύτερα από εμάς. Τι είπε, Γιώργο. Γιώργος Παουτζής. Ναι. Ναι. Πάμε, Γιώργο, πες. Από Παλίνη. Από Παλίνη, ναι. Τι είπε στο μπάσκετ. Ότι τα πάτε καλύτερα από εμάς φέτος. Κάθε χρονιά τα πάμε καλύτερα. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Άλλο, τώρα αξιέπαινε και η νίκη του ΠΑΟΚ και είμαι στην Τουρκία, έχει καθυστερήσει βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Θέλει όλο νίκη στο ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει. Είδα το καινούριο σας απόκτημα που πήρατε. Καλώς. Ποιος, Σον Τζέιμς. Ο Τζέιμς, ναι. Εντάξει, θα τον δούμε. Θέλει και χρόνο να μάθει τα συστήματα και αυτά. Ναι. Για να τον διαλέξει ο Σφαιρόπουλος, εντάξει. Του έχουμε εμπιστοσύνη απόλυτη. Και πώς να τους πω τώρα, να τους βρίσω ή να τους πω έτσι όπως σου αρέσει. Για κατανόμαστε. Σε ποιους. Όχι, δεν βρίσκει κανένα. Τους ένωσα. Σας αρέσει το Λαγουβαζέλια. Ορίστε, την ένωσα. Λαγουβαζέλια. Λαγουβαζέλια. Ναι, τα ένωσα. Το ένωσα. Ή να τους λέω απλά κατανόμαστους. Ναι, πες τα κατανόμαστες. Εντάξει. Όχι, που νικήσαμε τώρα και πήραν πολύ φράσος και πολύ έτσι. Με μια νίκη. Ποια νίκη? Και αυτοί κυνηγάνε, έχουμε τον Φάρο που έλεγε Σάκη στις προηγούμενες εκπομπές που βλέπω. Ο Φάρος του Γιαννακόπουλου, πώς τον έλεγε. Ο Φάρος, ναι. Α, για το Φάρο έλεγες. Ναι. Όλα αυτά τα έβλεπα. Δεν χάνω τίποτα. Ο Φάρος που έλεγε ο κ. Κοντονής, ο υπουργός. Ότι είναι υποτίθεται υπέρ τους και τους έβαλε όλη αυτή την τιμωρία με τον Ντέρμπι Ιωνίων. Ήθελα και εγώ να το δω. Τι να κάνω. Εντάξει, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία εύχομαι στις ομάδες σου όταν δεν αντικρούονται τα. Και τα ξαναλέμε εδώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλά, να πηγαίνετε καλά, οπότε δεν είμαστε, δεν διεκδικούμε τους ίδιους στόχους. Τι σε είπες. Ευγένεια. Λόγω Χριστουγέννου. Ναι, Χριστουγέννου, χρονιάρης, ναι. Καλησπέρα. Κάτσε να δίνουμε όλο τον κόσμο τώρα με το τηλέφωνο. Εντάξει. Εμπρός. Να πηγαίνουν καλά οι ομάδες, δεν θέλουν να πηγαίνουν καλά. Η δικιά μας. Βρε αλίμονο και σου λέω, όταν, εκτός όταν παίζε με τον Ολυμπιακό. Εγώ μόνο η δικιά μας. Ρε εσύ. Θα παρακαλώ να πηγαίνει καλά και η Φούλαμ και η Ρέντινγκ και η Χαλ. Πολύ και η Δέλτα! Με την Αγγλία, πολύ μου. Τι γίνεται, κύριε. Δηλαδή, μου φτάνει το δικό μου κεραμίδι. Θα νοιαστώ για όλα, δεν μπορώ. Ρε, εσύ, άκουσες τι πάγω στον άνθρωπο. Να πηγαίνουν καλά οι ομάδες. Όλες οι ομάδες και όταν παίζουν τον Ολυμπιακό να πηγαίνουν χειρότερα. Ναι, το αυτό γίνεται. Καλησπέρα. Αυτό είπα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα, γεια σου, Σουάκη. Γεια χαρά. Γεια, φίλε μου. Καλησπέρα. Ναι, ακούεις. Μ' ακούτε? Ναι, βέβαια. Όσο είπε ο άλλος προηγούμενος ότι θα στραβώσει, θέλω να πω ότι θα στραβώσει. Καταλαβαίνετε πώς μιλάω. Ολυμπιακός είμαι, Βασίλης από Μανιάτικα, είμαι Τάκη. Γεια σου, Βασίλη. Τα έχουμε πει και στο Γήθιο, μια χαρά. Αυτά τα στραβώματα που λένε πες να πάνε να κοιμηθούν. Βασίλη, άλλο μωρά, εγώ τώρα και με τον Τάκη αυτό που λέγαμε είναι ότι οτιδήποτε και να γίνει μέσα στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός θα μπορεί να τα απεξέλθει. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα απεξέλθει. Δεν έγινε και τίποτα. Ό,τι και να γίνει. Έτσι, ο Ολυμπιακός είναι. Ο Ολυμπιακός παίζει μέχρι αλλά το 90. Αλλά κάνει ο Τάκης νευριάζει και τους βάζει στη θέση τους. Άλλη μόνο. Αλλά κάνει ο Τάκης. Καλησπέρα. Πάμε. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με ακούτε? Σας ακούμε. Από Ηράκλειο Κρήτης τηλεφωνώ. Μαρία λέγομαι. Α, η Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Παίρνω εκ μέρους του γιού μου. Είναι φανατικός Ολυμπιακός. Κι εγώ, βέβαια, δεν πάω πίσω. Να τον χαίρεστε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ και εσείς την οικογένειά σας. Λοιπόν, τα προγνωστικά μου λέει εδώ ο γιος μου θα είναι λέει 2-0 με σκόρερ Φουρτούνης και Μπάρτο. Ξέχασε τον Ιντέγε. 3-0 θα έρθει. Τον Ιντέγε ξέχασε ο γιος. Τον Ιντέγε λέει ξέχασε. 3-0. Μακάρια, το σώμα σου σου δίνουν αυτοί.
Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Και εμείς, και εμείς. Να είστε καλά, καλά. Καλά, καλά. Κύριε Γεωργία. Να είστε καλά. Γεια σας. Χαιρετίσμα στο Ιράκ. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Βέβαια, κατουράει ο άλλος. Όχι, το δικό μας το γήπεδο. Θα του έχουμε πάπια. Τι θα του έχουμε? Πάπια. Ναι. Εμπρός. Έλα. Έλα, Τάκη. Έλα. Τι γίνεται? Μια χαρά. Να σου πω, Τάκη, κυκλοφορούν κάτι φήμες. Τι ομάδα είσαι? Ναι, άστο να. Τι? Τι ομάδα είσαι? Έλα, σου πω. Πάμε με τις. Τι ομάδα είναι? Εντάξει, τίποτα με τις φήμες. Δεν θες να μιλήσεις? Λοιπόν, οι φήμες στην Εσπρέσο. Όπου είναι φήμες. Ναι. Και στο Sky. Και στο Sky, εκεί που τις αναγνωρίζετε. Στο Θωμαίδη, είναι πρώτος για φήμες. Όλες ο ΚΧ και ο ΤΑΦΜΗ. Εμπρός. Γεια σου, Τάκη. Γεια σου, Ακή. Γεια σου, φίλε μου. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά. Μια χαρά. Γιάννης από Τρίκαλα, Ολυμπιακός. Ναι. Γεια σου, Γιάννη, πατριώτη του Φορτούνη. Λοιπόν, θέλω να φορθώ λίγο στους βάζελους, γιατί μόνο με αυτούς τα έχουμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, εδώ και πάρα πολύ καιρό λέει ο Τάκης συγκεκριμένα για την τότε εκάστοτε χούντα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τους Ναζί. Μπράβο. Λοιπόν, έχω ένα ηχητικό απόσπασμα από τη Δέσποινα Παπαδοπούλου. Όποιοι δεν την ξέρουν, είναι η τέως γυναίκα του τότε χουντικού Γιώργου Παπαδοπούλου. Όχι, πρωθυπουργού, διχτά. Χουντικού είπε. Α, τι είπε. Χουντικού είπα. Χουντικού. Ναι, λοιπόν, το απόσπασμα είναι ενός λεπτού. Τάκη, μπορώ να το βάλω? Βεβαίως. Να το ακούσουν λίγο οι βάζελοι. Βεβαίως. Μπορώ. Βεβαίως. Ωραία. Δεν θα μιλάω, απλά ανοίξτε λίγο τη φωνή για να ακούτε και εσείς πιο καλύτερα. Βαζέλια, ανοίξτε τη φωνή να ακούτε, Βαζέλια. Ναι, ναι. Τι κάνουμε. Η Δέσποινα είχε όμως και τη μανία του ποδοσφαίρου. Έτσι βρέθηκα και στο Παναθηναϊκό, γιατί εγώ είμαι ΑΕΚ. Βρέθηκα και στο Γουέμπλεϊ. Για πέτε μου και δεν ξέρω, δεν ξέρω, αστερά μπορεί να ετοιμάρισα. Ο Ιουγκοσλάβος εδώ, ο Πρέζης, εδώ ο Πατακός. Και βεβαίως η αγωνία να μην μπει γκολ από τους ξένους και έβλεπε το 3-0. Για την πρόκριση αισθάνθηκα ότι δεν αισθάνομαι καλά. Λέει ο κύριος Πατακός δίπλα μου, τι λύσαξε για να με καθησυχάσει. Λοιπόν, μου λέει, το πληρώσαμε και θα το πάρουμε το παιχνίδι. Και του κάνω, λέω, μα το Θεού, του λέω, είναι ο Πρέζης δίπλα μου και μου λέει, δεν ξέρει ελληνικά γρή. Και μου λέει ο Πρέζης απ' την άλλη, εκείνη τη μέρα είχα βγάλει, μου λέει ο Πρέζης, μη στεναχωρήσεις, κυρία Παπαδοπούλου. Το πληρώσετε και θα το πάρετε στα ελληνικά. Καλό βράδυ, παιδιά. Να σε καλά, να σε καλά. Άκη, τα σχόλια δικά σου, αδερφέ. Τα είπε όλα η Δέσποινα, η αρχόντισσα της τότε εποχής. Πήγε και χόρευε ολοκαλαματιανά μαζί με τον Πατακό. Δεν τι πάθαμε τότε. Και πήγανε τον Παναθηναϊκό στο Γουέμπλι. Εγώ όμως θα σας έχω τουλάχιστον αρχές του χρόνου, 15-20 μέρες του πρώτου μήνα, εφημερίδα από την Γιουγκοσλαβία την πρώην, μετά τον αγώνα. Ναι. Των Αθηνών. Ναι, την εφημερίδα μας λείπει από όλα αυτά. Ναι, δεν έχει την εφημερίδα. Ντουίκοβιτς λέγονταν ο τερονοφύλακας. Ναι. Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Νίκο τον Μάλιο και το φίλο της εκπομπής και Ολυμπιακάρα. Μας βλέπουν από την Αγγλία. Αγγλία. How are you? Fine. Και να δώσουμε χαιρετίσματα, είναι το παλικάρι από τη Θήβα, να δώσουμε και τα χαιρετίσματά του στην κατακόκκινη Θήβα. Όπως στην επίτης, κατακόκκινη Ελλάδα. Επίσης, ναι, εντάξει, είναι από τη Θήβα, ναι, το παιδί, ναι, είχε μια ιδιαιτερότητα. Όπως επίσης το Βαλάντι από τις Τζιφιές. Τι, ναι. Ωραία. Καλησπέρα. Έλα, Τάκη. Εμπρός. Τάκη, μ' ακούς? Ναι, ακούω, ακούω. Τάκη, όλα καλά, ρε? Ναι, εσύ? Δεν μου λες, ρε, γιατί δεν κατεβήκες? Άντε, γεια! Το δεν μου λες, ρε, στο σπίτι σου. Τα ρε, μωρή. Όχι, ρε. Εντάξει, εντάξει είμαστε. Ρέξ και ξερός. Τα είστε ευγενικοί. Με τον πρωταθλητή μιλάτε. Με οποιοδήποτε να μιλάγατε, θα είστε, να είστε ευγενικοί. Να έχετε μάθει τρόπους. Εκεί πέρα που σας έχουν μεγαλώσει, αν υπάρχει οικογένεια, πρώτα μαθαίνετε τρόπους, μιλάτε ευγενικά
Και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να σας απαντήσουμε στο οτιδήποτε. Τετάρε. Λοιπόν. Μωρή. Ναι. Αστάρε. Συναδελφή σου. Καλησπέρα. Σε καλά φίλο σου, τάρε. Συναδελφή σου κιόλας. Άμα είναι για μωρή. Για πλάκα θα είναι. Ή και φίλο σου να είναι πάλι μωρή. Εμπρός. Σπέρα. Ναι. Έλα, Τάκη, μ' ακούς. Ναι, ακούω. Βρίσε. Λοιπόν, τηλεφωνώ από Σαλαμίνα, από Καματερό Σαλαμίνα, Τάκη. Από Ολυμπιακός. Ναι. Λοιπόν, Τάκη, θέλω να μου πεις την αλήθεια. Θέλω να μου πεις ότι τα βράδια που κοιμάσαι βάζεις τα μαλλιά σου πράσινα. Ναι. Πες τους την αλήθεια. Πόσο μαλάκας είσαι, ρε. Εντάξει. Άσε, ρε, βλάκα. Έλα, βλάκα. Ρε, άκουσε, άσε με, ρε, Τάκη. Ρε, ακούστε να δείτε. Ρε, είσαστε γελοί. Να πω γιατί. Άκου τώρα που ξενερώνουμε. Μπορείτε να πείτε τι θέλετε. Εδώ έχουμε και αυτοσαρκασμό. Αυτοσαρκαζόμαστε. Δεν μασάμε να τσαλακώσουμε το image το δικό μας μόνοι μας. Αλλά να έχετε και λίγο οξυντέρκεια. Ρε, να πείτε κανένα ωραίο. Με τα μαλλιά και τα κουρέματα. Να στα διέλα από εκεί πέρα, μπουμπούνες. Ε, μπουμπούνες. Για το χειρόφρονο το κάτω δεν λες τίποτα. Τι να πει για το... Εμπρός. Συμπλέκτη. Ναι. Ναι. Έλα, φίλο μου. Ναι, φίλε. Ναι. Πες, πες. Εσύ είσαι. Ορίστε. Εσύ είσαι. Τι ορίστε. Τι ορίστε. Κοπιάστε. Με μιλάω απευθείας. Απευθείας. Όχι. Ναι. Είμαστε σέρβα. Από Χαλκίδα τηλεφωνώ. Έλα. Ναι. Μίλατε. Εντάξει, δεν μπορεί να παίρνει πρώτη φορά το παιδί. Ναι, έλα φίλε. Έλα φίλε μου, από Χαλκίδα. Άκου, κλείσ' την τηλεόραση, θα μας ακούσει από το τηλέφωνο. Δεν ξέρω πώς γίνεται η... Για να μην μπερδεύεσαι, άκου, γιατί προφανώς έχεις πάρει πρώτη φορά σε, έτσι, σε τέτοιες εκπομπές. Κλείσ' το τηλέφωνο, κλείσ' την τηλεόραση, να μας ακούσει από το τηλέφωνο, να μην μπερδεύεσαι. Να μην ακούσει. Α, με συγχωρείτε. Ναι, γι' αυτό το κατάλαβα. Συγγνώμη, μαγνητοφωνείτε τα μηνύματα, δεν ξέρω, είναι... Κλείστε το τηλέφωνο να βγάλουμε. Κλείστε την τηλεόραση να βγάλουμε άκρη και να μας ακούσει από το τηλέφωνο και να δεις την ώρα που θα μιλήσουμε. Εγώ την έχω κλείσει την τηλεόραση. Ωραία, και τι έχει γίνει τώρα. Και το γενικό. Συγγνώμη, μιλάω απευθείας με τον κύριο Τσουκαλά, δεν ξέρω πώς γίνεται. Τι είναι. Μιλάω απευθείας με τον κύριο Τσουκαλά. Θέλεις. Ορίστε. Θέλεις. Με ποιο, μα, ναι, αγόρι μου, απευθείας μιλάς. Μιλε με εμάς μιλάς. Εντάξει, τίποτα, απλά ήθελα να πω μια καλησπέρα από Χαλκίδα. Γεια σου. Και από εμάς, ναι. Και έτσι με συγκίνηση είδα τον κύριο Τάκη, γιατί τον θυμάμαι που οργάνωνε τη θύρα 7 στο ΆΚΑ όταν πηγαίναμε. Τότε εμείς ήμασταν στο Λύκειο βέβαια. Και ο θείος μου, ο Νερατζούλης, ο Αντώνης, οργάνωνε τη θύρα 7 στην Καλλίπολη με το θείο μου τον Μάνο. Και έτσι είδα τον κύριο Τάκη, είχα καιρό να το δω με συγκίνηση και ήθελα έτσι να εκφράσω δημόσια την εκτίμησή μας στον κύριο Μαρινάκη του Βαγγέλη και στους αδελφούς Αγγελόπουλου για τις εποχές δύσκολες μας χαρίζουν έτσι χαρά. Και στο Μιχάλη τον Κουντούρη. Και στο Μιχάλη τον Κουντούρη. Με τον και στη αυτό ήθελα να πω. Ήθελα να ευχαριστήσω τους προέδρους μας. Μπράβο, φίλε. Γιατί σε δύσκολες εποχές που ο κόσμος περνάει δύσκολα. Κρίση. Η μόνη μας έτσι ελπίδα είναι ο Ολυμπιακός. Μπράβο, φίλε μου. Η μόνη μας αγάπη. Το χαμόγελο. Η μόνη αγάπη, ναι. Μπράβο, ρε, και φίλε. Να δώσει πολλά χαιρετήματα στον κύριο Τσουκαλά, τον οποίο είχα χρόνια εδώ, τον θυμάμαι που οργάνωνε τη φύρα. Και καλές εξέδρες έκανε. Μπορούσε. Και ωραία εξέδρα. Δεν έχει τηλεόραση τώρα. Δεν έχω φωνή στην τηλεόραση, μου πάτε να την κλείσω. Εντάξει, μας άκουγα, συνεννοούμαστε. Όχι την τηλεόραση, τη φωνή να κλείσεις, ρε φίλε. Την τηλεόραση θα την αφήσει ανοιχτή, τη φωνή να κλείσεις. Σας ακούμε, ναι. Ναι, ακούμε, εντάξει, 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 εντάξει. Να σε καλά, λε, παιδιά μου. Φίλε, να σε καλά, φιλαράκο. Εύχομαι καλή δύναμη και συγχαρητήρια για την εκπομπή, γιατί εντάξει, δεν τη βλέπουμε πάντα, γιατί δουλεύουμε κιόλας. Υπάρχει μαγνητοσκόπηση. Θα βλέπεις στο ίντερνετ. Φίλε, να σε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Και πολύ καλά. Ωραία τα λόγια σου για τους προέδρους του Ολυμπιακού. Που σε μια, μια πτωχευμένη... Και είναι και το επίπεδο ναι. Αυτή τη στιγμή πάρα πολύ καλό. Βλέπουμε ότι... Και τέλος πάντων και να ξέρεις ότι αυτό που έγινε με τον Παναθηναϊκό είναι γιατί πήραν τη μόλις στο Ολυμπιακό. Έτσι σαν εγκληματική οργάνωση και βλακίες. Τους ναι, γύρισε μπούμεραγκ. Όσα δεν άκου φίλε μου. Και σε μια πτωχευμένη Ελλάδα οι μόνοι που επενδύουν. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με 150 εκατομμύρια, τα ίδια και ο Αγγελόπουλος, επενδύουν, πληρώνουν φόρους. Και
Και ο Αγγελόπουλος έχει δώσει 150 εκατομμύρια ψημιά. Βεβαίως. Αλλά για μας η φτωχολογιά, γιατί φτωχολογιά είναι Ολυμπιακός, είναι μεγάλη χαρά να βλέπουμε. Ναι, ναι, ρε φιλαράκο, αυτά τα τηλέφωνα θέλω. Συγκίνηση, αγάπη για το θρύλο. Μπράβο, ρε φιλαράκο. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, αγόρι μου, ναι. Και καλή δύναμη, εύχομαι με την Άρσεναλ, γιατί είναι δύσκολο το παιχνίδι. Έχουν εκεί παίκτες. 3-0, θα μου θυμηθείτε όλοι, μεθαύριο. Αν δεν έχουν κοιμηθεί κάτι, τώρα είναι και το ωράδι. Λοιπόν, από Δευτέρα κάτι άλλο. Όλοι στο γήπεδο, από Δευτέρα όλοι στο γήπεδο. Θα διαβάσω εδώ πέρα τώρα που μου λέει αυτά που με ρωτάει ο φίλος. Μου λέει τι πρέπει να γίνει για να μην γίνονται, που του λέω οι διοικήσεις. Πρέπει να είναι υγιείς οι διοικήσεις. Ο πρώτος φίλος που λέει για τα παιδιά μας. Επίθεση στα γραφεία της Super League, 35 άτομα. Σε μηχανάκια πέταξα αντικείμενα, έσπασα τζάμια και έγραψα συστήματα κατά την Μποροβίλου. Η αστυνομία εκτιμάει ότι ήταν οι Παναθηναϊκοί που πήγαν σε μπάσκετ. Αυτά είναι. Έτσι, τη σκοντή ψωλή στα μαλλιά τη στέλνε. Αν θέλετε να μια κρίση. Καλησπέρα. Αυτό. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Φώτης από Μεταμόρφωση, Ολυμπιακός. Γεια σου, Φώτη. Ακή και Τάκη, βέβαια, τώρα που ήρθε, που κάθισε. Είμαι ο 65 που είχα πάρει την προηγούμενη φορά. Συγκεκριμένα είχα πάρει στις 20 Νοέμβρη. Έτσι για να ποτίσουμε ελάχιστο φόρο τιμής στον αείμνηστο τον Νίκο τον Γόδα. Απλώς σας θυμίζω ποιος είμαι. Ναι, μπράβο, μπράβο. Ναι, θυμηθήκαμε. Ο Φώτης, λοιπόν, από τη Μεταμόρφωση. Λοιπόν, παιδιά, επειδή πολλά ακούγονται για τα οικονομικά των άλλων ομάδων. Ναι. Παναθηναϊκός, λέει, ΑΕΚ, δεν βάζετε λεφτά, ρε. Δεν έχουμε, λέει ο άλλος, λέει ο Μελισανίδης, ότι εντάξει, λέει, ΑΕΚ, να μην κερδίσατε και τον Πανετολικό, λέει, χωρίς γήπεδο η ομάδα, λέει, δεν έχει μέλλον. Ναι, ας βάλει λεφτά να φτιάξει. Έχω να τους κάνω μια πρόταση. Και πού τα λέει, ναι. Δηλαδή να κάνω μια πρόταση στον Αλαφούρο, στο Μελισανίδη και στον Ιβάν. Έχει σχέση με λεφτά, ο Άστον Ιβάν. Έχει σχέση με λεφτά, άστον. Άστον, δεν δέχονται τέτοιες προτάσεις. Ναι, έρχονται Χριστούγεννα. Δεν δέχονται προτάσεις. Για τα κάλατα. Ακή. Έλα. Όχι, έλασα μόνο που... Δηλαδή, λεφτά και Μελισανίδης ή Αλαφούζος ως προσωπικός. Είναι ανέκδοτο. Είναι ανέκδοτο. Από μόνο του. Πάμε. Πάμε. Είναι ανέκδοτο από μόνο του. Πάμε. Από μόνο του. Κάτι που περιέχει χιούμορ. Ναι. Έρχονται λοιπόν Χριστούγεννα και τα παιδιά κάνουν τα κάλατα. Ναι. Να πάρουν αυτοί οι κύριοι τα τριγωνάκια από τον Ιντέ και τον Μαζιακού και τον Σεμπά, ναι, και να έρθουν στον άρχοντα τον Μαρινάκη να του πούνε τα κάλατα. Και κάνε μια μεταγραφή να την κάνουνε. Καλή ημέρα, άρχοντα. Και αν είναι ο ορισμός σου, θεία του θρύλου γέννηση, να πω αρχοντικό σου. Σωστό. Μέσου Φαλήρου, το ναό, μέσου Καραϊσκάκη. Τα κάλατα σου είπαμε. Δώσε χαρτιλικάκι. Ακή, πώς το βλέπεις. Γεια χαρά. Ωραίο. Είναι και τα άλλα τα κάλατα. Έχουμε κι άλλα κάλατα. Να τα πούμε. Να τα πούμε. Σαν τη μηνιά. Λοιπόν, παιδιά, Ακή, εγώ, ήσουν μικρός βέβαια εσύ. Ναι, Ακή. Ακούω. Ναι, ναι. Επειδή ήσουν μικρός εσύ, ο Τάκης ίσως λίγο πιο μεγάλος, είμαι όχι μεγάλη διαφορά. Μικρή ήταν καθώς, ναι, μικρός. Εγώ είχα γράψει, αν θα το θυμόσαστε, ναι, 73 με 74, είναι επιλογίας ύλης τεθωρακισμένα 22 εμάς, στρατόπεδα κρατάσου, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Έχω έναν Ολυμπιακό, είμαι επιλογίας, έτσι. Έχω έναν Ολυμπιακό και την Κυριακή παίζουμε με το Βάζελο στο Καραϊσκάκη. Παίζαμε. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο κερδίσαμε. Κερδίσαμε. 1-0 με τον Αργυρούδη. Ορίστε. 1-0 με τον Αργυρούδη. 70. Έλα με τον Ρωμέν. Ναι, μωρέ, ναι. Ναι. Λοιπόν. Αυτά δεν κάνει. 0-1. Ναι, ακούστε. Την πάντα κάτω τα πόδια του γονιού και στο γάμο του Κωνσταντίνου. Δεν κάνει άλλο ποτέ. Ποιος, Κωνσταντίνου ο Ρωμέν. Μου λέει ο φίλος μου, ο Φαντάρος τώρα, μου λέει ας πούμε θέλω άδεια. Να πάω, μου λέει στο Καραϊσκάκη να δω το μάτς. Μα μου πω, πω. Του λέω, κοίτα, θα σου δώσω άδεια, αλλά θα το ξέρεις το τραγούδι αυτό του Λοΐζου,
θα το μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Εγώ λοιπόν είχα γράψει τους στίχους και το δίνω στον φίλο μου, Παντελής λέγεται ο οποίος, δεν θυμάμαι το μικρό του, και του λέω, ο παπάς Κάρου ήταν ο Ατήλιο τότε. Και θα δώσεις αυτό επάνω στο σκοπό του θα το μεθύσουμε τον ήλιο, έτσι του νοίζουμε, τον νομοποδίτημο, ρε. Ναι. Είναι αυτό, αν θα το έχετε ακούσει, το θα το κερδίσουμε το τίτλο σίγουρα, ναι. Θα το κερδίσουμε το τίτλο σίγουρα, ναι. Με Λοζάντα και με τον Ρομπεν. Καλημέρα. Το λέγαμε, ναι, το λέγαμε. Το θυμήθηκα, ναι. Ο άνθρωπος το έχει γράψει. Εγώ το έχω γράψει. Εσύ το έχει γράψει. Αυτό δεν λέμε. Ναι, το έφερε από εκεί, γραμμένο. Λοιπόν, ενεργιστρωμένο. Επιχούντας ήσουν στο τάγκς, ήσουν... Ναι, επιχούντας. Δεν πιστεύω να ήσουν το πρώτο, αυτό το τάγκς που μπήκε στο Πολυτεχνείο. Στη Θεσσαλονίκη ήταν. Άλλο ήταν. Άλλο τάγκς, εκεί για σου. Ήμουν στο Θεσσαλονίκη εδώ. Εντάξει, φίλε μου. Το θυμήθηκα. Παιδιά, με το Λοσάντα και με το Ρωμέν, καλημέρα, θρύλε, καλημέρα. Φίλε, καλημέρα. Ναι, ρε, φίλε, ναι. Λέω τι τους αεξίδες Παναθηναϊκούς, έτσι, τους Παναθηναϊκούς. Τι φλανάκι ο Παπαδό, τους λένε λοιπόν ότι θέλουν να πάρουν και αυτοί πρωτάθλημα. Πρέπει να κάνουν, εγώ λέω, πρέπει να κάνουν μεγάλη υπομονή. Θέλει υπομονή το πράγμα. Να φτιάξουν γήπεδα, να πάρουν παίχτες. Αλλά λέω τώρα εγώ, αν με ρωτάγανε, πώς υπομονή να κάνουμε ρε φίλε, ρε Φώτη, αν μου λέγανε. Ο Γάιδαρος. Θα τους έλεγα φίλε μου, άκου. Θα τους έλεγα φίλε μου, πρέπει να κάνεις τόση υπομονή, όση χρειάζεται κάποιος, για να πιάσει μουνόψυρα με γάτι του μπόξ. Τι λέει ρε φίλε, τι είναι αυτό. Τόση υπομονή πρέπει να κάνουνε. Τι είπες ρε φίλε. Ρε φίλε. Καλά ε. Φοβερό. Έγραψε. Ναι, τη Βασίλισσα. Με το κάτω. Λοιπόν, παιδιά, θέλω τη γνώμη σας σε ένα θέμα, ρε παιδιά. Τι. Εντάξει. Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά μου, θα ήθελα τώρα τη γνώμη σας σε ένα αμυγός ποδοσφαιρικό θέμα. Εμένα πάντα ο διακαής μου πόθος. Γελάει ο Άκης, του άρεσε. Ναι, ωραίο. Του άρεσε σίγουρα το διακαής πόθος. Ναι, αυτό ήθελα να πάρουμε στον Ολυμπιακό παλιά, ήθελα εγώ τον Οράσιο Καρδόσο, τον Αστέρα Τρίπολης, το θυμάσαι. Ποιον. Τον Καρδόσο, τον Οράσιο. Α, τον Καρδόσο, ναι, με τα μαλλιά, τον Αφάνα. Ναι. Το αμυντικό χαφ. Μετά ήθελα τον Τεμπλάσης. Αλλά όμως, ο διακαής μου πόθος σήμερα είναι να πάρουμε τον Σανκαρέ. Και παιδιά ακούστηκε, τι λέτε ρε παιδιά για τον Σανκαρέ. Άσε φίλε, είμαστε εντάξει. Άσε, μην τα λάβεις, δεν κάνουμε. Καλά τα πήγαμε, τα πηματάκια, τα τάγκς που είσαι πάνω επιλογίας. Άκου, Νικό. Στο Κεβόπ. Ναι, Νικό, Νικό, άκου, έχει το απέξιο. Έχει προπονητή ρε φίλε. Δεν μπορώ να μιλάμε για άλλους παίκτες. Μια χαρά είμαστε. Όχι, γνώμη μου. Καλό σέντερ μπακ, αλλά πέφτει σε λάθη πολλά. Κάνει πολλά ατομικά λάθη. Έχεις ακούσει αυτό που λέει ο πυθικός της, πέφτει σε λάθη. Οι καλύτεροι παίκτες είναι αυτοί. Καλό βράδυ, φιλαράκο. Νικόλα μου, οι καλύτεροι. Άσε, παίζουμε με αύριο Πανθρακικό Τετάρτη Άρσενα. Τι μου είπες τώρα. Βρε, όλοι αξιόλογοι παίκτες, αλλά. Εντάξει, το Μέση, γιατί μου λες για το Μέση. Τι γνώμη έχεις για το Μέση, γιατί μην τον πάρουμε. Αλλά που τα παίξει, είναι ο Φορτούνης και ο Τσόρι. Καλησπέρα. Κάπου φορέ. Εμπρός. Έλα, Τακί. Ερχόμαστε, Τάκη, όπως την Κυριακή είναι. Στο μπάσκετάκι. Γελάς και μόνος σου, έλα. Γελάς και μόνος σου. Καλό βράδυ, φίλε. Καλό βράδυ, έλα. Έλα, ρε, εσύ. Κρίμα, ρε, έφαγες τέσσερα στο μπάσκετ. Μαζί με τον DJ Cooper ήσουνα, πρέπει. Α, τι είπε ο DJ. Ό,τι είπε και αυτός εδώ. Τι. Πεπόνι. Αργύτικο. Αργύτικο έφαγες, με καρπούζι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σου, φίλε. Ο Κώστας από Κάλαμο είμαι. Ο Κώστας από τον Κάλαμο. Ναι. Πήρα να ρωτήσω κάτι και θέλω μια ειλικρινή απάντηση. Ναι. Ύποπτος. Ομάδα δεν είπες. Ορίστε. Κάτσε καταρχήν. Δεν βλέπω να ρωτάς. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι. Βάζουμε στίχημα ότι θα είναι μαλακία. Βάζουμε. Πάμε. Εκεί στον Πειραιά πόσο βλέπεις. Να είσαι, είδες σε βλάκα. Ναι. Έλα ρε μπουμπούνα, όπως είσαι στον Κάλαμο. Βρε το μεγαλύτερο καλάμι. Βρε το μεγαλύτερο καλάμι. Βρε και κάτσε πάνω. Κι όλοι γάβρο μπαμπά έχετε.
Έλα, Τάκη, εντάξει τώρα. Άμα λέτε έξι. Είπε εντάξει, εντάξει. Άσε. Με το καλάμι είναι. Α, με το καλάμι. Έχει καβαλήσει το καλάμι. Από διαφορετικό τρόπο. Να τα. Α, αυτά εδώ. Να η φορτωμένη. Να τα. Για δες και πες τη γνώμη σου για αυτά εδώ. Και ο κύριος Κοντονής θα μας πει. Και ο κύριος Κοντονής. Ωραία πράγματα. Μπράβο, έμπολα. Έχετε πάει γάμα εθνική και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Όχι, δεν σας το έχουν πει. Το έχετε πάρει χαμπάρι γιατί η ομάδα είναι για γάμα εθνική. Είναι και το ρόστερ αυτό που έχει. Θέλετε να παίξετε και με τον Ολυμπιακό. Δεν σας το έχουν πει. Θα σας το πει και εκεί ο φίλος σας, ο συνεργάτης σας. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Τι κάνουμε, Χάρης από Πάτρα. Γεια σου, Χάρη. Παιδιά, εγώ πήρα να μιλήσω Ολυμπιακό σήμερα. Ναι, πήρα να μιλήσω για το παιχνίδι, το επικείμενο που θα γίνει στο Champions League την άλλη εβδομάδα. Και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακό θα πει δυνατά μέσα στο γήπεδο. Το μόνο που φοβάμαι λίγο είναι ότι σαν αυτή τη φορά θα θέλει να παίξει πάρα πολύ δυνατά και δύσκολα μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω βέβαια σε τι κατάσταση ήταν και ο Άλεξ Σάντσετ, που είναι και ο δυνατό σεντερφόρ, ας πούμε, που μπορεί να κάνει τη ζημιά κατά κάποιο τρόπο. Ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα που κυκλοφοράει την μπάλα, είναι μια ομάδα που έχει καλό ρυθμό. Χαρή, χαρή. Να πω κάτι. Ναι, ναι. Δηλαδή, ναι, θα έρθει η Arsenal. Ναι, ναι, όχι, δεν τα αφήσει το άλλο. Θα έρθει η Arsenal και θα παίξει να διεκδικήσει την πρόκληση. Πώς θα παίξει, όπως έπαιξε με στην Arsenal. Ναι, βέβαια. Στο Emirates. Έτσι δεν είναι. Στο Emirates. Γιατί έπαιξε και καλά. Δεν είναι απίστευτο ότι δεν έπαιξε καλά τότε. Έτσι. Όχι, βέβαια. Ο Ολυμπιακός επιθετικά δεν θα παίξει. Ας έρθει. Αλλά το θέμα είναι ότι η Arsenal αυτή τη φορά, επειδή πέσει και αυτή την πλάτη στον τοίχο, σύνοτι ότι παιδιά σημειώστε ότι δεν ξέρω και τι διαιτησία θα έχουμε. Άλλο αυτή η παράμετρο παίζει μεγάλο ρόλο. Και ξέρετε ότι πολλές φορές έχουμε χάσει προκλήσεις από τη διαιτησία της Ευρώπης. Και αυτά τα βλέπουν τα βαζελάκια. Τι διαιτησίες είχαμε και πόσες φορές και επί κόκκαλη θα μπορούσαμε να είχαμε περάσει οι ομίλους. Αυτό όμως που είναι το χειρότερο απ' όλα για μένα είναι να μην έχει άγχος ο Ολυμπιακός. Να μην δηλαδή πιεστεί ότι πρέπει οπωσδήποτε να παίξει να πάρει την πρόκληση και να νιώσει οι παίκτες, ας πούμε, ένα άγχος. Γιατί βγαίνει πολύ καλά. Ο Σίλβα, συγγνώμη, μια νοτελία, άμα θες να κάνουμε συζήτηση. Ο Σίλβα έτσι πρέπει. Άμα δεις πώς κατεβαίνει η ομάδα, πάντα περιμένει. Δεν είναι με τις επιτάκες του κόσμου. Έτσι. Δηλαδή, ναι, ναι, έχει άμα περάσει το πρώτο πεντάλεπτο και δεν το φάνε, θα κάνουμε το παιχνίδι άλλο να το φάνε. Που κάποιοι πανικοβάλλονται μόνοι τους και το τρώνε. Στο πρώτο πεντάλεπτο, ναι, ναι. Δεκάλεπτο. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πάντα τους περιμένει, να ξέρεις. Δηλαδή, και άμα το παρατηρείς στα μεγάλα παιχνίδια, και τη δεδομένη στιγμή θα τους την κάνει. Σίγουρα, εντάξει, και εγώ αυτό πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα περιμένει. Έχει πλάνο. Καταρχάς, ο φετινός Ολυμπιακός μπαίνει στο γήπεδο και ξέρει τι ζητάει. Έχω εμπιστοσύνη στο Σίλβα. Έχουμε απεριόριστη. Δηλαδή, ότι δεν πρόκειται να παρασυρθεί ούτε από τίποτα. Βεβαίως. Βέβαια, εγώ εντάξει, είμαι και φαν του Ολυμπιακού και εποχές Αλεξανδρή, με Αλέκο, Τζόρτζεβι, Τζοβάνι. Εντάξει, περάσανε παίκτες στον Ολυμπιακό που αφήσανε μεγάλη ιστορία. Και αυτά τα παιδιά τα σημερινά πρέπει να έχουν, πώς να το πω, να εμπλουτιστούμε αυτό, να πάρουμε από αυτή την πάθη των παιχτών, να έχουν δηλαδή, πώς να το πω, όχι την αφίσα απαραίτητα, αλλά το σκοπό ότι υπάρχει ένας Τζόρτζεβις που κάποτε ρε παιδί μου στον Ολυμπιακό. Πρέπει δηλαδή να εμπλουτιστούν όπως ήταν ο Βασίλης ο Καραπιάλης και παλιότεροι παίχτες. Μα να σου δηλαδή... πω κάτι. Η αξία της φανέλας είναι και το ειδικό βάρος της φανέλας είναι από τους παίχτες που τις προηγούμενες χρονιές την είχαν φορέσει. Από εκεί δημιουργείται και τις επιτυχίες που είχαν κάνει. Έτσι. Έγινε φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλά, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλά. Και γεια σου, Άκη. Ευχαριστούμε κι εμείς. Να πω κάτι στα αγγλικά στους Άγγλους που θέλουν να έρθουν. Come with rivers. Για να ξέρεις. Τι καμ. Άστο, Άκη, το πήρε. Κάτσε να το ακούσω. Τι είπε, ρε. Άστο τώρα. Come with. Ναι, rivers. Ελάτε με την όπιστε. Πώς θα σου το πω. Reverse, το ίδιο είναι μωρέ. Reverse, κάνει μια ώρα. Κάτσε μια ώρα, δεν θα το πω με ένα φιλό. Δίπλα στην Τετάρτη είναι η όπιστε. Come Arsenal. Άντε. Του είχα ω μάνι. Σου πω εγώ! Πώς, τι? Άστο, Άκη. Τι ήταν αυτό, κάτσε. Άσε με, ρε, Άκη. Ξέρω κι εγώ πέντε πράγματα. Τι είπε, ρε. Come with rivers! Σου πω εγώ! Rivers. Εντάξει, ρε, Άκη. Ναι. Το άλλο. Περισπομένη ήταν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ελάτε με την όπιστε. Καλησπέρα, Τάκη. Έλα, φίλε. Εμπρός. Έλα, Νίκος από την Πρέβεζα. Καλά, είμαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η άποψη για τον Τζιμπούρ? Για τον?
για το Τσιμπούρα. Σαν πανευτά δώσατε, φίλε. Έχει, δεν έχει άλλα να δώσει σαν ποδοσφαιριστής. Με αυτά τα λεφτά παίρνει κι άλλο. Ποια λεφτά. Παλιά ήταν καλός. Τώρα δεν κάνει. Μα αυτός ο άνθρωπος ίσα-ίσα που σηκώνεται. Είναι ένα παλτό. Εντάξει, τώρα εγώ σου είπα, φίλε, τώρα θες να κάνουμε πλακίτσα κι άλλη. Θες να το βρει, βρει τώρα. Θες να βρει εμένα, βρει. Τι να σου πω. Πάντω είναι το πιάσιμο. Εγώ σου είπα, δεν κάνει αυτό ο παίκτη. Δεν έχει να δώσει άλλα. Μου θυμίζει το Σαλίνο. Ναι, μπράβο, εντάξει, το είπε, μπράβο. Ωραία, καλό βράδυ, φιλαράκο. Πολύ μπαλά βλέπεις. Κάτσε με το πώς το λένε αυτό που έβριζε. Βλέπεις αρκετή μπαλά βλέπεις. Πολύ μπαλά βλέπεις. Γι' αυτό έχεις γίνει και ΑΕΚ προφανώς. Καλησπέρα. Πήρες τώρα πέντε νάνους και ήρθες στο Καραϊσκάκι και κλέσσα ένα φρύδι. Και έπαγες 4 γκολ, αντί για 7. Τακί, άμα σου συγκρίνει, καταρχήν τι να συγκρίνει, ανώμια πράγματα συγκρίνει. Το Τζιμπούρ με το Σαλίνο, τώρα ας συγκρίνουμε το Τζιμπούρ με το... Με τον Θεώρη η Φορτούνη Τετάρτη, ξέρει ο προπονητής. Μπράβο. Άκη, έχεις Facebook, έχω, είναι τίγκα. 5.000, δεν χωράει άλλο. Το μάτς θα στραβώσει. Υπάρχει και δεύτερη σελίδακι. Σίγουρα, αλλά για την Άρσενα, λέει. Δεν σιγά μην ανοίγω άλλη σελίδα, τι κάνουμε, εδώ δουλεύουμε. Ακούγοντας τον κύριο, θυμήθηκα τον Ιούλιο, τι απέγινε. Ποιος? Ο Ιούλιος. Ο Ιούλιος, φίλε, τώρα... Έχει αυτός... γίνει Αύγουστο, σαν την τρέλα. Όχι, αυτός τώρα... Τρελός ήταν. Ναι, ήταν τρελός κανονικός το παιδί. Πρέπει να βγαίνει εκεί πέρα, δεν ξέρω που ήταν στο Δαφνί, να έπαιρνε κανένα τηλέφωνο στην εκπομπή, να ξαναπήγαινε πάλι μέσα. Σαν τον Παναθηναϊκό που πήγαινε, έβγαινε. Μάρκο Μιχελάκιο ήταν ο άλλος. Ναι. Ωραία, κάπου ήταν τώρα. Να είναι καλά το παιδί. Όπως τι να είναι και... καλά, τρελά έχει ρεάκι. Εντάξει, να είναι καλά με την τρέλα του. Ναι, με την τρέλα του και την κορδιά. Εμπρός. Γεια σου, Άκη. Γεια σου, Τάκη. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε. Τι ήθεσαι να τη κάνει. Τι κάνετε. Α, καλά είμαστε. Από Στυλίδα παίρνω, Άρη με λένε. Στυλίδα, εκεί με το, πώς τον είπαμε, τον δήμαρχο, τον Γκλέτσου. Γκλέτσου, Γκλέτσου, τριλό. Όλο τζεμπεκιά και ιδέα. Κοίτα, το ξαναβγάλετε. Έλα, άστα πολιτικά. Πάμε, πολιτικά, έλα, λέγε. Πολιτικά. Τι είναι, δημοτικά. Ηθοποιός είναι ο άνθρωπος. Είναι δήμαρχος τώρα. Έλα, φίλε μου, τι είναι να κάνουμε. Εύχομαι να νικήσουμε την Άρσενα, να τα πούμε κιόλας την Τετάρτη κάτω. Σας χαιρετώ γιατί είμαι στη δουλειά, με υγεία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε μου, από τη Στυλίδα. Και καλό υπόλοιπο. Και φιλιά στον ηθοποιό τον Κλέτσο. Καλό υπόλοιπο. Εκεί στη δουλειά. Με όλο το νόημα. Εμπρός. Του ηθοποιού. Καλησπέρα. Του ηθοποιού. Εμπρός. Καλησπέρα. Γεια. Έλα, φίλε μου. Γεια χαρά. Νίκος λέγομαι. Νίκος. Ναι. Ναι. Τι έχω στο στόμα μου. Από τη Σαλαμίνα, ναι. Ναι, ναι, βοήθα λίγο και εσύ. Ναι, τα ηχεία εδώ. Βοήθα λίγο, τι είπε, Νίκος ο άνθρωπος. Τι έχω στο στόμα μου. Τι έχεις στο στόμα σου. Αυτό. Εντάξει είσαι. Όχι, θέλει πολλά. Μέχρι αμυγδαλές έχει φτάσει, εδώ κάτω. Βρε και τα σηκώτια σου να προσέχεις, έλα. Τι έχεις στο στόμα του, δηλαδή. Τι τραβάμε, ρε εσύ. Τι αναμαλία. Στο λοκό σου τι έχεις. Τα ίδια που βάζεις. Αυτό. Ό,τι βάζει στο στόμα του, κοιτάει να το βάλει. Δεν μην τα μπερδεύετε, ρε. Εμπρός. Μη χαίρεις ανάποδα. Ο άλλος αυτός, γεια και εσύ. Ρε, τι είναι αυτά, τι μου γκρίζετε, ρε, τι είναι τα αποκοιτά. Ρε, μόλις που χαίζουν ανάποδα, τι έχουν απαθεί, ρε, βραδιάτικα. Τι ωραία αυτή, τις γάζεις τίποτα. Υπάρχει και γραμμή τρελών. Εμπρός. Μ' ακούτε! Σ' ακούμε, αλλά να σε κλείσουμε. Γεια! Λέα, και μια κουβέντα θα πεις να κάνω. Όλους έχεις κλείσει. Όχι, σου, έχω πει θα είναι ευγενική. Μπαίνεις σε ένα σπίτι. Τι μ' ακούτε, τι είσαι. Πραγματευτής. Να φωνάζεις από κάτω με την ντουκά. Έχουν μπει πολλοί που πουλάνε φρούτα. Μανάβηδες μέσα στο σπίτι. Οι μανάβηδες δεν μ' ακούτε, ελάτε να ψωνίσετε. Όταν παίρνει ένα σπίτι, τι πας, δες γεια σας. Να μπω, να τα πούμε. Ο Σον Τζέιμς έρχεται στις 3.30 το Σάββατο το μεσημέρι για να υπογράψει. Καλώς να έρθει. Καλησπέρα. Μπορούμε να τα πούμε, καλησπέρα. Πείτε τα. Εγώ σου βάζω μυαλό.
και που σε βρέσε κυνηγό. Σου έχω καλή ζημιά. Γράμω τη θύρα την Γράμω φίλε μου. Τη θύρα 7, για να το πω χωρίς περιστρο. Αμα τα λόγια σε γαμάει. Χρόνια τώρα. Παντού. Όπως και ο Ολυμπιακός. Τι ζημιά κάνετε. Άκου, κοιτάξτε. Παντού και πάντα. Το ξέρεις πολύ καλά. Άκου. Σε γαμάει. Σταμάτα ρε τα κοιμήνα. Σιγά να μην ξυπνήσουν τα παιδιά. Βρε, σας έχουμε γυρίσει τη σούφρα σαν κάλτσα. Τόσα χρόνια, τι να πείτε. Σαν κάλτσα, ρε. Η μπύρα 13 τώρα πήρε. Όποιος και να είναι, ό,τι και να είσαι, ό,τι και να είσαι, ό,τι ομάδα, οποιασδήποτε, από αλφα εθνική μέχρι γάμα δέλτα, σας έχουμε γυρίσει την τρύπα σαν κάλτσα. Με τις θείες σας τον κανάπε. Με τους ίδιους, με εσάς τους ίδιους. Χρόνια πο... Ε, σας το πάμε, πάμε. Χρόνια. Έλα, Ωτάκη, με τον μπουμπούνα. Και όλοι έχετε. Θες να πεις και καλά. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εντάξει. Εμπρός. Μ' ακούς? Όχι, δρόμο. Ους. Άσε ρε τε μ' ακούς. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Βρε, θα σας κάνουμε ανθρώπους. Με εκεί που έχετε μπλέξει με τους αλεταράδες της Προέδρου σας και τέτοια που... και έχετε γίνει χούλικα των πλήκτρων και των μικροφώνων, να είσαστε άνθρωποι. Εδώ θα είστε ευγενικοί. Θα αρκώσετε ευγενικά και ό,τι είναι να το πάρετε, να το πάρετε. Ό,τι σας αξίζει, να το πάρετε. Σας αξίζει ευγένεια. Ευγένεια θα έχει. Σας αξίζει καριολίκη. Καριολίκη. Με τις θείες σας στον κανάπε. Ό,τι γουστάρετε. Λοιπόν. Όπως είπαμε, αύριο... Κι όλοι έχετε γαύρο, μπάμπα! Εντάξει, είμαστε. Όπως είπαμε, αύριο στην Κομωτινή, παιδιά, θα δείσουμε νόστιμα, έτσι. Κάποιοι που βράζει το αίμα τους πολύ. Μόνο φωνή. Αυτό επηρεάζει την ομάδα θετικά. Και όλα τα άλλα δεν προσφέρουν. Και αύριο και 9 η ώρα στο Ρέντι, παίζουμε με τις θείες του στον καναπέ. Λοιπόν. Τα λέμε Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.